Κυριάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ιωσή. Καλησπέρα από την Αθήνα, στη μακρινή Νότια Αφρική, Νότια Αφρική. Νότια Αφρική, Johannesburg. Στο Johannesburg. Είναι καλοκαίρι. Ωραία. Είναι καλοκαίρι εδώ, ζεσθενόμαστε λιγάκι. Έχουμε και τις βροχούλες μας. Έχουμε την ίδια ώρα, νομίζω, Την ίδια ώρα, ναι. Ωραία. Πότε πήγες στην Αφρική, πότε πήγες εκεί? Στην Αφρική, Ιωσήφ, είμαι εδώ και κοντά μία 35 ετία. Να σου ζητήσω κάτι, σου είναι δύσκολο, δεν βλέπεις άμα βγάλεις τα γυαλιά? Ναι. Για να μην γυαλιά. Όχι, εντάξει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι ζωντανό και συμβαίνουν αυτά, είναι ζωντανό. Δεν είπα, για πες μου λοιπόν, πότε πήγες? Ναι. Είναι περίπου 30 χρόνια που είμαι στην Νότια Αφρική. Και οπωσδήποτε είναι αρκετά μεγάλος χρόνος για έναν Έλληνα του εξωτερικού. Και θα ήθελα να τονίσω αυτό, Ιωσήφ, εάν κάπου βλέπεις και κοβιάζω, γιατί δεν μπορώ να βρω κάποια λέξη, προσπαθώ πάντα να αποφεύγω τις αγγλικούρες. Και εάν δεις κάπου ότι δυσκολεύομαι ή το νόημα από αυτόν τον λόγο μου δεν είναι κατανοητό, να με ξαναρωτήσεις πάλι και να με διακόψεις κανένα πρόβλημα. Όχι, παρατηρώ ότι η ομιλία σου στα ελληνικά είναι πάρα πολύ καλά. Καλή, παρόλο που είσαι 30 χρόνια έξω. Ξέρω άλλους Έλληνες ομογενείς που πάνε ένα χρόνο στην Αμερική και ξεχνάνε τη γλώσσα. Άμα ξεχάσει τη γλώσσα σου, Ιωσήφ, ξεχνάς και τις Ελλήνες, ξεχνάς και την πατρίδα σου και τα ξεχνάς όλα. Ωραία. Η καταγωγή σου από πού είναι? Ιωσήφ, και εδώ είναι λιγάκι περιμένω το πράγμα. Η καταγωγή μου είναι από τη Σάμο. Δηλαδή οι γονείς μου είναι γέννημα θρέμα Σαμιώτες. Τι ωραίο νησί. Σάμος. Ωραίο, ωραίο νησί, λέω. Πάρα πολύ ωραίο, καταπράσινο και συγχαρητήρια για το όμορφο ρεπορτάζ που είχες κάνει κάποτε για τη Σάμο και για όλα βέβαια τα υπόλοιπα νησιά και τη δουλειά σου που κάνεις μέχρι εδώ. Να σε καλά. Εμάς θυμίζεις πάρα πολλά πράγματα από τις πατρίδες μας, κυρίως των Ελλήνων του ιστορικού. Λοιπόν, να επανέλθω. Έχω γεννηθεί στον Πειραιά, Κοκκινιώτης, Καυκάσου παρακαλώ. Καυκάσου 17, θυμάμαι και την Ευρωβουλία, βεβαίως τώρα δεν ξέρω αν είναι καμιά πολυκατοικία εκεί ή κάτι άλλο, αλλά εκεί γεννήθηκα. Αλλά μεγάλωσα στη Ζάκυνθο. Εκεί γνώρισα και τη γυναίκα μου, από μικρό παιδί 3 ετών πήγα στη Ζάκυνθο. Εκεί γνώρισα και τη γυναίκα μου, ανδρώθηκα, παντρεύτηκα. Και από εκεί και πέρα θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία, ωραία. Με τι ασχολιώσαι όσο ήσουν εδώ στην Ελλάδα, τι έκανες? Ιωσήφ, είμαι ηλεκτρονικός. Δεν έχω περγαμηνές φυσικών, μαθηματικών και λοιπά, ό,τι έχουν ακουστεί τώρα τελευταία. Βεβαίως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Απαντώ ευθέως στην ερώτησή σου. Μετά τη βασική μου εκπαίδευση τελείωσα την σχολή ηλεκτρονικών Palmer. Παράλληλα, έχω εκπαιδευτεί και έχω ειδικότητα στα βιομηχανικά ηλεκτρονικά μεγάλης ισχύος. Στην Ελλάδα έκανα επισκευές στα μηχανήματα μεγάλης ισχύος, όπως σου είπα, για την επεξεργασία με υψηλές τεχνότητες μέταλλας, συμπόρηση πλαστικών και κατασκευές. Και αυτή ήταν η βασική μου ασχολία στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Όταν πήγες στην Αφρική, τι έκανες? Τώρα εδώ αρχίζουμε να ανοίγουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο, γιατί δεν έφυγα για την Αφρική με πρόγραμμα. Ήταν τελείως ξαφνικό, θα μπορούσα να πω. Δεν ήταν προγραμματισμένο. Ήρθα στην Νότια Αφρική, όπως είπα, πριν 27-30 χρόνια, για κάποιο άλλο διαφορετικό λόγο. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το αναφέρω τώρα ή να το πούμε παραπέρα. Κοίταξε. Ούτως ή άλλως, μυστικά πια δεν κρατάμε, τα λέμε όλα στα ίσια. Σε κάλεσα γιατί θέλω να μου μιλήσεις για έναν πρώην συνέτερό σου, τον Πέτρο τον Ζωγράφο, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί στην Ελλάδα και λέει ότι είναι εφευρέτης μιας μεγάλης εφεύρεσης. Καλύπτεται από το Μάκη Τριανταφυλόπουλο με εκτενή ρεπορτάζ και με δική του εκπομπή στο zoogla.gr και έχει γενικώς έρθει ο κόσμος στα πάνω κάτω, με την έννοια ότι άλλοι τον κατηγορούν ότι αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια και είναι υπερβολές, και άλλοι λένε ότι θα σώσει την Ελλάδα και την ανθρωπότητα. Εσύ ήσουν πραγματικά συνεταιρός του, γιατί αυτό μου έχεις πει. Δυστυχώς ήμουν. Τώρα γιατί βάζω τη λέξη δυστυχώς. Τέλος πάντων, ας πούμε πως είναι μια αυθόρμητη έκφραση λόγω πίκρας.
Ναι, ήμουν συνεργάτης και καλός φίλος, θα μπορούσα να πω, του Πέτρου. Και θα ήθελα να ξεκαθαρίσω και κάτι από την αρχή. Έχω κάνει πάρα πολλά σχόλια στο διαδίκτυο, στα βιντεάκια που ανεβάζει το Zoom.gr, τα δικά σου κλπ. Και από εκεί ορμόμενος, αποφάσισα μετά από 30 χρόνια να πω δύο κουβέντες. Να πω με άλλα λόγια την αλήθεια για το τι έχει συμβεί από την ώρα που πήραμε το αεροπλάνο και λίγο πριν από την Ελλάδα μέχρι που πατήσαμε το πόδι μας εδώ στην Νότια Αφρική και μέχρι που ο Πέτρος, θα με επιτρέψει να λέω έτσι γιατί είχα μια οικειότητα και αυτή η οικειότητα και τη συμπάθεια αν θέλεις, δεν έχω τίποτα εναντίον κανενός και ό,τι πω δεν το λέω εναντίον κανενός ή να κατηγορήσω. Το λέω ξεκάθαρα ό,τι έχει ακριβώς συμβεί και την αλήθεια. Τίποτε παραπάνω. Τίποτα μέσα μου εξάλλου μετά από 30 χρόνια τι να έχω. Να σε διακόψω λίγο εδώ. Ο τωρινός συνεργάτης του δικηγόρου, ο κύριος Πηλιόπουλος, ανέφερε ότι περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 80 μετέβησαν στο εξωτερικό ο Πέτρος και κάποιοι συνεργάτες και κάποιος συνεργάτης τους πρόδωσε και συνεργάστηκε με την εταιρεία που τους χρηματοδότησε. Θέλω να μου το ξεκαθαρίσεις λίγο αυτό. Εσύ ήσουν αυτός, ο προδότης. Λοιπόν, εγώ είμαι ο προδότης και μάλιστα είχε την καλοσύνη, τώρα βάζω εγώ αυτή τη λέξη εντός εισαγωγικών, του κ. Πηλιόπουλου να βάλει αυτή τη λέξη εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, εντός ή εκτός εισαγωγικών, εγώ το πήρα βαρέως. Ναι. Λοιπόν, και είναι ένας λόγος που 30 χρόνια δεν είχα μιλήσει και πήρα την απόφαση να σχολιάσω κάποια πράγματα στο διαδίκτυο με το ψευδόνυμο Third Eye, όπως είχα υποσχεθεί σε πολλούς από τους φίλους που είχα συνομιλήσει, ότι πολύ σύντομα κάποτε θα αποκαλύψω το ποιος είναι γιατί δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, εξάλλου η αλήθεια δεν φοβάται τίποτα. Λοιπόν, ναι, εγώ ήμουν Ιωσήφ, ο συνεταίρος, ο συνεργάτης του Πέτρου Ζωγράφου και ξέρω οπωσδήποτε τα πράγματα από την μέσα μερία, αν θες, από την πίσω μεριά του παραβάνου. Γιατί λένε ότι τους πρόδωσες? Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ψέμα, θα μου πεις και πού δεν υπάρχει. Η απόφαση μου να μιλήσω Ιωσήφ και να κάνω αυτά τα σχόλια στο διαδίκτυο, σαν Third Eye, υπήρξαν δύο ερεθίσματα, αν θέλεις, δύο τσιγκιές, να τις βάλω εντός εισαγωγικών, στην ψυχή μου. Η πρώτη αναφέρεται χρόνια πριν, δύο τις μέρες αφού ο Πέτρος εγκατέλειψε την Νότια Αφρική και έμεινε εγώ πίσω. Έλαβα ένα απειλητικό τηλεφώνημα από από το στενό συγγενικό περιβάλλον του Πέτρου και ευρυστικό αλλά και απειλητικό. Παρ' όλα αυτά δεν μίλησα. Περάσαμε 28 χρόνια, τώρα πόσο είναι, κοντά 30 χρόνια. Δεν ασχολήθηκα με αυτή την υπόθεση. Γύρισα το βιβλίο, έκλεισα τη σελίδα και κοίταξα το τι θα κάνω εδώ πλέον. Μόνος, χωρίς γνωστούς, χωρίς τίποτα. Με μόνο όπλο, το χαρακτήρα μου και την εργατικότητά μου. Το δεύτερο σημείο που με έκανε να κάνω αυτά τα σχόλια σαν Third Eye στο διαδίκτυο και να βρισκόμαστε μαζί να κάνουμε αυτή την κουβέντα ήταν αυτή η λέξη προδότης. Όταν κατά λάθος, γιατί περιδιαβαίνοντας το διαδίκτυο έπεσα στο κανάλι του κ. Τριανταφυλόπουλου και είδα την πρώτη παρουσίαση που είχε κάνει και μάλιστα στο αφιέρωμα για την ιστορία της εφευρέσεως αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Δεν σου κρύβω ότι δεν ήταν αυτός τσιμπή, ήταν γροθιά στο μάχη. Με πείραξε πάρα πολύ. Και με πείραξε διότι κατάλαβα ότι ό,τι έχει γίνει εδώ στην Αθήνα δεν το ξέρει κανείς, παρά μόνο εγώ, γιατί δεν έχω μιλήσει, απλά έτσι. Αντιθέτως, το ότι έχει γίνει εδώ στην Αθήνα, στη φαντασία του Πέτρου, το ξέρουν όλοι. Δηλαδή έχει πει ακριβώς όπως θέλει και όπως τον βολεύουν. Ίσως να μην είναι και κακό αυτό, δεν το κατηγορώ. Όμως δεν είναι η αλήθεια. Και την αλήθεια να προσπαθήσουμε να την ξεψαχνίσουμε σήμερα για εσείς. Τι πήγατε λοιπόν να κάνετε στην Αφρική με τον Πέτρο? Λοιπόν, ας πάμε λίγο πιο πριν, στην Ελλάδα ακόμα. Γνωρίστηκα με τον Πέτρο κάτω από κάποιες συνθήκες που θα με συγχωρέσεις με απατάει η μνήμη μου. Δεν είμαι ακριβώς σίγουρος πώς και πότε ήρθαμε σε επαφή. Εκείνο που θυμάμαι ήταν ότι συμπλέψαμε και πολιτικά σε κάποιο δημοκρατικό κόμμα και τι κάνεις εσύ, τι κάνω εγώ, γνωριστήκαμε, εσύ κάνεις αυτά, είσαι ειδικός στα εξής συχνά στην βιομηχανία,
Ενώ κάνουν αυτά, τα inverters τα βάζουν με τα ηλιακά συστήματα, ας πούμε, να τροφοδοτούν σπίτια. Μπας και κάνουμε κάτι μαζί, δηλαδή να μοιραστούμε, γιατί ξέρεις, σε μια δουλειά, όταν το κεντρικό μυαλό μιας δουλειάς είναι και λογιστής, είναι και εισπράκτορας, είναι και μπάλερ, πώς το λέμε, αγοραστής των πρώτων υλών, είναι όλα μαζί, υπάρχει μια δυσκολία. Λοιπόν, επειδή κάπου βρεθήκαμε τεχνικά και θα μπορούσα να πω και σαν χαρακτήρες στην αρχή με τον Πέτρο τον ζωγράφο, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις τεχνικές μας δυνάμεις για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι και το καλύτερο, ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές μας. Λοιπόν, προχωρήσαμε με αυτή την ιδέα και κάναμε κάποιες επισκευές σε μηχανήματα υψηλής συχνότητας, εγνωστά στο λειτουργία, δεν χρειάζεται να αναφέρω ονόματα, και εργοστάσια επεξεργασίας, θερμικής επεξεργασίας μετάλλων, επισκευές και κατασκευές υψηλής συχνότητας μηχανήματα για την επεξεργασία πλαστικών PVC. Κάποια από τα μηχανήματα πήγε στον κοινό μας φίλο με τα φυσκοντά, είχα φτιάξει μια μηχανή 5 κιλοβάτια αυτό τον, για αυτή την εταιρεία. Και οπωσδήποτε στην αρχή μπορούσα να πω. Συγγνώμη, αναφέρεσαι στο Θόδωρο του Σαββατακάκη. Στο Θόδωρο του Σαββατακάκη. Τον οποίο μάλιστα σέβαλα να το ψάξω. Δεν μπόρεσα να τον βρω, δεν μπόρεσα να τον βρω. Ένας καλός άνθρωπος, πολύ καλός φίλος. Πράγματι. Και ναι, του είχα φτιάσει μια μεγάλη μηχανή σχετικά που έφτιαχνε τα φυσκοντά. Τέλος πάντων, παράλληλα είχαμε ασχοληθεί και με τα inverters που έφτιαχνε ο Πέτρος. Είχαμε εγκαταστήσει κάποια ηλιακά συστήματα και από εκεί και πέρα άρχισε μια, πώς να την ονομάσω, προσπαθώ να πω μια λέξη που να μην φύγει η καταστάση και πρόσωπα, αλλά είναι κάτι δύσκολο. Τέλος πάντων, άρχισε μια τρέλα, ότι αυτό το ιδιαίτερο από τη μία μεριά, ναι, έχει μια καλή απόδοση, δεν το αφήσει κανείς, αλλά από την άλλη μεριά, τι θα έλεγες αν αυτή η ενέργεια που δίνει προς τα έξω αυτή η μηχανή, δεν είναι πια από μια απλή μπαταρία, αλλά είναι κάτι άλλο, το οποίο να το κρατήσουμε μυστικό μέχρι να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε το inverter και παράλληλα να χρηματοδοτηθούμε για κάτι μεγαλύτερο. Αυτό λοιπόν, Ιωσήφ, ήταν το ξεκίνημα, το ερέθισμα αν θέλεις, για την τότε εφεύρεση, την βάζω εντός εισαγωγικών, και από εδώ και πέρα όταν λέω λέξη εφεύρεση, είτε τότε είτε τώρα, είναι εντός εισαγωγικών. Δεν μου λες, τι μεσολάβησε ώστε να γίνει αυτή η μετάλλαξη, δηλαδή ξαφνικά το inverter να θέλει να το καλύψει με κάτι άλλο για να πάρει λεφτά, τι ακριβώς είναι? Ναι, να σου πω ότι ήταν από ένα ατύχημα, τεχνικό ατύχημα. Είχαμε νοικιάσει ένα μικρό εργαστήριο κάπου, εάν μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή οι τοποθεσίες και οι λεπτομέρειες με μεγάλη ακρίβεια, η αλήθεια είναι εκεί. Δεν θυμάμαι Πετρούπολη, ήταν κάπου εκεί, δεν θυμάμαι. Είχαμε ένα εργαστήριο και παίζαμε τέλος πάντων με κάτι ταλαντωτές, με κάποια ποινία, με κάποιες ποινωτές. Και για να μην υπάρχει κάποιος κίνδυνος, ας πούμε, επάνω στην αγωνία μας να πετύχουμε κάτι, τροφοδοτούσαμε το σύστημα με μια μικρή μπαταρία 9V. Ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, τον οποίο ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω, βεβαίως το πίσω μέρος του μυαλού μου υπάρχει ένας υπέρ συντονισμός και τα μεγάλα ρεύματα που κινούνται μέσα σε ένα κύκλωμα το οποίο είναι συνδεδεμένο σαν ταλέντα της. Μας κάηκαν κάποια καλώδια τα οποία δεν δικαιολογείται το ρεύμα να καούν από μια μικρή μπαταρία. Από εκεί ξεκίνησε ότι υπάρχει μια ενέργεια η οποία τη στιγμή εκείνη στα πειράματα που κάναμε έγινε μια συλλογή αυτής της ενέργειας κατά λάθος ή κατά σύνθεση αν θέλεις, από το περιβάλλον και έγινε αυτό το πράγμα που είδαμε. Βεβαίως, εγώ δεν το αποδίδω εκεί. Εκεί το πέρασε ο Πέτρος και από εκεί ξεκίνησε πλέον η ηλεκτροφασματική θεωρία και η πατέντα της καινούργιας αυτής τρέλας. Φυσικά, εγώ δεν μπορούσα να αποδείξω ότι έτσι δεν συμβαίνει. Δεν μπορούσα όμως να αποδείξω και κανείς δεν μπορούσε να αποδείξει ότι έτσι συμβαίνει. Γιατί αυτά τα έλεγε ο Πέτρος, αλλά μετά εγώ κατάντησα να είμαι ένας sleeping partner, πώς το λένε, ένας... Ναι, ναι, σιωπηλός συνεταίρος, δεν μίλαγες, παθητικός. Ειδικά όταν γινόταν οι παρουσιάσεις. Ναι, αυτά τα χαρτιά που έχει ο Πέτρος και τα έχει δείξει και στα κανάλια, είναι αφεντικά. Δεν είναι ψεύτικα. Ποια χαρτιά, για ποια χαρτιά μιλάς? Κάποια χαρτιά που έγιναν δοκιμές της συσκευής αυτής
σαν υπερφασματική επικοινωνία διαρκεία. Από κάποιους ξένους από την Αμερική, κάποια άλλα χαρτιά που αυτά τα είχαν κάνει μαζί, αλλά το όνομα μου δεν είναι εκεί. Οι άνθρωποι, οι τεχνικοί όταν είχαν έρθει, έβλεπαν και κατέγραφαν αυτά που έβλεπαν στα όργανα. Η ιστορία ήταν ότι ο Πέτρος τους εξηγούσε πως η ενέργεια αυτή που βλέπουν δεν είναι μόνο από τη συνδεδεμένη μπαταρία που ήταν έξω από τη μηχανή, μια μικρή μπαταρία, γιατί αυτή την είχε βάλει υποτίθεται για την εκκίνηση της συσκευής. Και η ενέργεια που βλέπαμε, δηλαδή έπαιζε κάποιο ραδιόφωνο, μια τηλεόραση και λοιπά, τα πολύ μικρά φορτία αυτά, 800 βάτια τότε, έχει κολλήσει αυτό το 800 βάτια, είναι γενικό. 800 βάτια τότε λέγαμε αυτή τη συσκευή. Και οπωσδήποτε η τεχνική αυτά που βλέπαμε αυτά γράφουν. Ήταν βέβαια παράδοξα τα νούμερα που βλέπα στα όργανα. Όχι ότι ήταν πειραγμένα, αλλά γιατί πραγματικά έτσι ήταν. Με τη διαφορά ότι δεν ίσχυαν αυτά που ο Πέτρος και εγώ. Γιατί όταν και να μην μιλούσα, ήμουν μαζί του. Δεν μπορώ να αποκλειθώ τις ευθύνες μου. Έχω και εγώ τις ευθύνες μου. Λέει κάπου και τώρα, το είχα γράψει και σε ένα σχόλιο, ο σιωπών δοκίσιν ενήν. Δηλαδή, άμα δεν μιλάς, σημαίνει ότι συμφωνείς. Ακριβώς. Για αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί το έκανες. Γιατί το έκανες. Τι είχες να κερδίσεις από αυτό το πράγμα. Να σου πω κάτι, Ιωσήφ. Πρώτα απ' όλα δεν το έκανα για παντού ούτε εγώ ούτε ο Πέτρος για πατριωτικούς λόγους. Ξεκάθαρα πράγματα. Ήταν καθαρά η λόγη οικονομική. Ότι θα μπορούμε να βγάλουμε κάποια καλά χρήματα και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Θα φτιάξουμε καλύτερη μέρα, θα πούμε αυτό είναι ότι εκείνο ήταν μικρό και δούλευε, τώρα αυτό είναι μεγάλο και δεν δουλεύει. Ξέρεις, από δικαιολογίες, αν θες, βρίσκεις ένα σωρό για να ξεφύγεις από μια δύσκολη θέση. Βέβαια, πρέπει να έχει και κάποια λογική και κάποια βάση. Περίμενε όμως, περίμενε μια στιγμή. Αυτός ή αυτοί οι οποίοι θα επένδυαν χρήματα σε αυτή την εφεύρεση, ας το πούμε έτσι, δεν θα έπρεπε να έχουν στα χέρια τους κάτι χειροπιαστό ώστε να τους πείσει πως αυτό λειτουργεί και να σας δώσουν τα λεφτά. Αυτό ήταν και το μεγάλο λάθος και η φαντασίωση του Πέτρου, ότι θα μπορούσε να απορροφήσει κονδύλια πριν δείξει τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο αυτή η προσωπική μου γνώμη το επαναλαμβάνω και τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και θα σου πω γιατί δεν γίνεται. Ήρθαμε εδώ στην Νότια Αφρική, Ιωσήφ, με αυτά τα χαρτιά που στείλαμε μέσω κάποιου ατζέντη, για να στον λαβητή, αν το λέω καλά, από την Κλειφάδα του κ. Γρηγοριάδη. Έχω και όνομα, δεν έχω πρόβλημα. Γρηγοριάδης. Είχε το γραφείο του στην Κλειφάδα. Αυτός ήταν ο ατζέντης μας για να προωθήσει την πατέντα. Μάλιστα. Προωθήσει την εφεύρεση. Ο κύριος Πιλιόπουλος έπεσε τότε πουθενά. Όχι, δεν τον ήξερα. Δεν τον γνώριζα. Τον κύριο Πιλιόπουλο τον γνώρισα κάτω από άσχημες συνθήκες όταν ήρθε το δόντι. Και θύμωσα μαζί του. Ναι, ναι. Μόνο τότε τον γνώρισα. Δεν τον ήξερα. Εάν τον ήξερε ο Πέτρος μετά από τόσο καιρό που είμαστε γνωστοί και δεν τον γνωρίζει, εγώ δεν ξέρω. Πάντως, για μένα ο κύριος Πιλιόπουλος είναι άγνωστος. Ωραία, συγγνώμη για τη διακοπή, συνέχισε από εκεί που έμεινες. Παρακαλώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο κύριος Γρηγοριάδης μας έφερε και αυτούς από την Αμερική κάποιο χαρτί, μάλιστα το δείχνει και στο Ζουμπιά, σε κάποια εκπομπή, με τα καλά οπωσδήποτε αποτελέσματα των μετρήσεων, γνώριζε κάποιον από τη Νότια Αφρική, πρώην κάτοικο Νότιο Αφρικής, τον Νίκο. Αυτός λοιπόν ο Νίκος υποσχέθηκε στον κύριο Γρηγοριάδη, ο οποίος ήταν ο ατζέντης μας, ότι εμείς τραγωδιέστε, έχω πολύ δυνατά connections, γνωριμίες κάτω στην Αφρική, και αυτή η εφεύρεση, οπωσδήποτε υπάρχει εταιρεία η οποία ενδιαφέρεται, είμαι σίγουρος για αυτό το πράγμα. Εντάξει. Επικοινώνησε λοιπόν ο ατζέντης μας, ο κύριος Γρηγοριάδης. Πώς θα το λέω, ατζέντη, πώς θα το λέω, Ιωσήφ. Όχι, πράκτορας. Αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος. Αντιπρόσωπος. Ναι, είναι αυτός που είναι όπως αυτός που λέει τα σπίτια σου και παίρνει τα στροφή στο σπίτι. Μεσίτης. Μεσίτης. Νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λέξη. Λοιπόν, επικοινώνησε μαζί με αυτόν τον Νίκο, ο οποίος είχε διασυνδέσει στην Νότια Αφρική και πράγματι στείλανε κάποια έγγραφα σε κάποιο στέλεχος, τον κύριο Τόνι. Εδώ στην Νότια Αφρική, μάλλον όχι στέλεχος, είναι αρκετά οικονομικά ανεξάρτητος άνθρωπος, έχει επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες με security και με control room και με εμπόριο προϊόντων ασφαλείας. Οικονομικά ανεξάρτητος αρκετά, όπως και με τη σκληρή δουλειά ο άνθρωπος εξ Αιγύπτου,
πέτυχε πάρα πολλά στη ζωή του. Ενδιαφέρθηκε αυτός γιατί πράγματι υπήρχαν διασυνδέσεις με μια μεγάλη στρατιωτική εταιρεία της Νότιας Αφρικής. Θα μπορούσε να πω το όνομα, δεν είναι κάτι μυστικό, αλλά όπως είπα είναι στρατιωτική εταιρεία. Ναι. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά από τα πρώτα στοιχεία που στείλαμε. Που έστειλε δηλαδή ο κ. Γρηγοριάδης, τα έγγραφα που του στείλαμε, τι σκεφτόμαστε, τι είναι αυτή η μηχανή, πώς δουλεύει κλπ. Κλπ. Αμέσως απάντησε μετά από λίγες μέρες ότι μας ενδιαφέρει η ιστορία και θέλουμε να στείλουμε κάποιον εκπρόσωπό μας να δούμε αν αυτά που τα χαρτιά εσείς λέτε, να δει και αυτός με τα ίδια του τα μάτια, η ίδια σώμαση, τις δοκιμές που κάνει στις μηχανές, τα αποτελέσματα δηλαδή αυτής της μηχανής. Και πράγματι έτσι έγινε, βρε Πέτρο. Βρε Πέτρο, άστους στρατηγούς, άστους τσαντάχους στρατηγούς και τους. Άστους αυτοί δεν ήρθαν, κανείς δεν ήρθε. Ήρθε ένας τεχνικός, γιατί το λέω αυτό, γιατί ήταν ένα από τα ψέματα που ο Πέτρος τα λέει πάρα πολύ εύκολα. Ούτε στρατηγοί ήρθαν, ούτε υποστράτηγοι ήρθαν, ούτε τίποτα. Η εταιρεία αυτός ενδιαφέρθηκε για αυτό το νέο, τέλος πάντων, επίτευγμα και έστειλε έναν τεχνικό, τον Μίστερ Φούρι. Αυτός ήρθε εδώ πραγματικά. Και αν θυμάμαι καλά, ήρθε στο ξενοδοχείο, στο Μεγάλη Βρετανία, εκεί έμεινε και έκανε μια επίδειξη της σκελής, αυτά που λέγαμε στα χαρτιά, να τα δει και με τα μάτια του και πραγματικά αυτά συμβαίνουν. Δεν λέγαμε μέχρι τότε από τεχνικής πλευράς και από την ανάγνωση των οργάνων ψέματα. Αυτά που βλέπανε, αυτά οι άνθρωποι γράφανε. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση και με αυτόν τον τεχνικό, τον Μίστερ Φουρί, από την εταιρεία αυτή τη στρατιωτική, τη Νοτιοαφρική, αλλά και με τους άλλους, δεν κάνανε καμία ερώτηση. Καμία ερώτηση. Απλώς ό,τι βλέπανε στα όργανα, γράφανε και ό,τι λέγανε κρατούσε σημειώσεις. Τίποτε παραπάνω. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό. Λοιπόν, όταν επέστρεψε ο άνθρωπος πίσω, μετά από λίγες μέρες, δεν θυμάμαι, μια-δύο εβδομάδες, τέλος πάντων, με πολύ μεγάλη σημασία, θα βρούμε ένα μήνυμα από την Οτιοαφρική ότι η εταιρεία πράγματι ενδιαφέρεται μετά από το report που είχε κάνει ο τεχνικός, ο Μίστερ Φουρί, να δει από κοντά τι συμβαίνει. Μας καλούσε με άλλα λόγια να πάμε στην Νότια Αφρική. Με τα έξοδα όμως δικά μας. Και εδώ είναι το κλειδί. Τα έξοδα έπρεπε να βρεθεί κάποιος σπόνσορας, κάποιος ο οποίος θα ήδη δεν είναι για τα λεφτά για τέτοια εγχειρήματα. Ο Τόνι λοιπόν αυτός που προαναφέρθηκα πριν από λίγο λέει ότι αφού υπάρχουν αυτά τα έγγραφα και αφού μια τέτοια εταιρεία που είναι κράτος εν κράτη, γιατί πραγματικά φτιάχνει αεροπλάνα, φτιάχνει τα πάντα από στρατιωτικά οχήματα, τα πάντα. Δεν είναι πολύ μεγάλη εταιρεία, είναι κράτος εν κράτη. Και αφού ενδιαφέρθηκε αυτή, δεν θα κολλήσουν στο οικονομικό. Όπως το θέλω, μπορώ να μεσολαβήσω εγώ, να δει το πρόβλημα του οικονομικού και οπωσδήποτε θα υπάρχουν κάποια έσοδα από την τελική επιτυχία, εάν υπάρξει. Ποιος δηλαδή μεσολάβησε? Αυτός ήταν ο Τόνι. Ήταν Νότιο-Αφρικάνος, εξελίτου, με μεγάλη επιχείρηση εδώ και αρκετά οικονομικά ανεξάρτητος. Και πήγατε λοιπόν κάτω. Πήγαμε λοιπόν, πήραμε το αεροπλάνο και πήγαμε κάτω. Όμως, εδώ συνέβη και κάτι άλλο. Επειδή ήθελε ο Πέτρος να δείξει μια δυναμική σε αυτή μας την παρουσία, ας πούμε, ή αν θέλεις, σε αυτό μας τον ερχομό εδώ στην Νότια Αφρική, λέω ερχομό γιατί εγώ βρίσκομαι στην Νότια Αφρική, ήθελε να πάρει μαζί του και τον εργαστηριακό εξοπλισμό. Εδώ θέλω να παρατηρήσω κάτι γιατί ειλικρινά τα θυμάμαι και στην οικογένεια. Ναι, φέραμε κάποια όργανα τα οποία είχε ο Πέτρος, τα οποία ήταν ιεροσύφυλλα ανάχρηστα. Ήταν ό,τι ακριβώς συμβαίνει και τώρα που είδα σε κάτι από τα ρεπορτάζ τον εξοπλισμό εργαστηρίου του Πέτρου τον Γράφου. Τα μηχανήματα αυτά ήταν όλα για πέταμα. Θα μου πεις εσύ δεν το ξέρεις. Το ήξερα. Ήταν κάπου 15-20 όργανα. Παλιά όργανα τα οποία τα περισσότερα δεν δουλεύανε, του στρατού. Ήταν δηλαδή όλα μια συλλογή από παλιατζίδικα. Τα φορτώσαμε λοιπόν σε ένα κοντέινερ και ο άνθρωπος πλήρωσε πάρα πολλά λεφτά για να μεταφερθούν αυτά τα όργανα τα οποία δεν απήχαν και πολλοί από αυτά που είδα τώρα πριν από λίγους μήνες τέλος πάντων. Στις καινούργιες εκπομπές και στις παρουσιάσεις που είχε κάνει ο Πέτρος, μία από τα ίδια. Copy-paste. Όταν λοιπόν τα μηχανήματα ήρθαν εδώ και ήρθαμε και εμείς, άρχισε οπωσδήποτε με την καλή έννοια, γιατί τότε η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ καλή, άρχισε ο αγώνας μας
για να πετύχουμε κάποιους σκοπούς. Το τι πραγματικά συνέβαινε δεν το ήξερε κανένας, μόνο εγώ και ο Πέτρος, κανένας άλλος. Κάναμε οπωσδήποτε και την συσκευή αυτή μαζί μας, το Ιντερνετ, και κανονίσαμε με την εταιρεία να κάνουμε το πρώτο ραντεβού για την επίλυξη μπροστά σε τεχνικούς. Και από την μεριά τη δικιά μας, αλλά και από την μεριά της εταιρείας, το θέμα security ήταν εξασφαλισμένο. Γιατί από την μεριά της εταιρείας είναι στρατιωτική εταιρεία, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πετάξει κουνούπι και μέσα, όχι μέσα, αλλά χιλιόμετρα γύρω από τα κτίρια τους, καταλαβαίνεις στρατιωτική βάση. Και από την μεριά τη δικιά μας, ο σπόνσορας που είχαμε ήταν ιδιοκτήτης μιας security εταιρείας με πάνω από 100 guards, με όπλα, με αυτόματα κλπ. Ποιος θα μας κουνήσει, ποιος θα μας πειράξει, ποιος θα τολμήσει να μας κλέψει τη συσκευή ή οτιδήποτε άλλο τέλος πάντων. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και η εταιρεία αυτό μας το άφησε ανοιχτό. Θέλετε να γίνει η επίδειξη σε στα γραφεία μας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή στα δικά σας γραφεία δεν γνώριζαν τον ιδιοκτήτη της εταιρείας αυτής και τον σπόνσορα το δικό μας. Θέλετε εκεί πάλι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Αποφασίσαμε τελικά, επειδή κάπως είχαμε εμβληματιστεί με το περιβάλλον, να γίνει η επίδειξη για την εταιρεία στο δικό μας το χώρο. Δηλαδή εκεί που ήταν η σφικοφωλιά της security, ας πούμε, εταιρείας του ανθρώπου που μας στήριζε οικονομικά. Ήταν λοιπόν δύο τεχνικοί, όχι ο Μίστερ Φουλή. Ο Μίστερ Φουλή δεν είχε την φορά, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτός που είχε έρθει στην Ελλάδα. Ήταν πιο καινούργιοι τεχνικοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι ήταν λίγο πιο τεχνικά καθηγισμένοι και στη φυσική. Εδώ τι να πω. Έγινε μια παρουσίαση ο ΣΥΦ, η οποία ήταν για γέλια και για κλάματα. Όπως είπα, μου έκανε και πάλι εντύπωση μεγάλη η στάση των τεχνικών. Δεν έκανε ούτε μια ερώτηση. Ο Πέτρος φυσικά άρχισε να τους λέγει πώς δουλεύει αυτή η συσκευή, αφού την βάλαμε μπροστά και ανάψανε κάθε ραδιόφωνο, τηλεόραση και δεν θυμάμαι τι άλλα χαρτιά είχαμε. Και άρχισε να τους λέει ότι αυτή η συσκευή εργάζεται για 6 μήνες, χωρίς καμιά προφοδοσία, χωρίς να αλλάξουμε τίποτα, διότι η ενέργεια που παράγει προέρχεται από το ΣΥΤΑ. Από το περιβάλλον, τελικά λόγια. Από το περιβάλλον. Μάλιστα, θυμάμαι χαρακτηριστικά το οποίο. Εσύ πώς τα άκουγες αυτά, Κυριάκο? Να σου πω, ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορείς να συνοηθείς από την αρχή και θα κάνεις μετά από 5 λεπτά. Δηλαδή, για να συνοηθείς, θα σε φέρει σε απρόβλεπτο. Δηλαδή, δεν ξέρεις. Παράδειγμα, εάν προσέξεις τις εκπομπές του κ. Τεντεφιλόπουλου, πόσες φορές προσπαθούσε να του βάλει το τροχοπέδι. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι θέλει να πει και πού πάει. Τα πέρασε πάρα πολύ. Προσέξεις λοιπόν να κρατήσω μια στάση σιωπής, αναμονής, να μην πω τίποτα. Θυμάμαι λοιπόν σε εκείνο το τεστ, βρήκε κάτι κατά σύμπτωση, βρήκε κάτι φύλλα μηνύου δεξιά-αριστερά, τα πήρε, τα έβαλε κοντά στη μηχανή και λέει, παρακαλώ, παρευρισκόμενος, παρακαλώ κάτι λίγο πιο πέρα για να μπορέσει η μηχανή από το reflection που κάνει τα κύματα επάνω στα φύλλα αυτά αλουμινίου, τα μαζεύουν οι sensors, οι αισθητήρες που έχει η μηχανή μέσα, και οπωσδήποτε αυτά θα μεταφέρει σε ρεύμα. Αυτό που λες μου θυμίζει τα radar reflectors που έχουν τα σκάφη πάνω για να τους βρίσκουν τα radar των άλλων πλοίων και να μην χτυπάνε πάνω τους. Κάτι τέτοιο σκέφτηκε ο Πέτρος, πήρε το μάτι αυτά τα φύλλα του μηνύου και τα έβαλε γύρω-γύρω από τη μηχανή για να έχει καλύτερη απόδοση. Φυσικά εγώ δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Ειλικρινά η ΟΣΥΦ ήταν μια από τις χειρότερες μέρες της ζωής μου. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Τι να πω. Δεν ήξερα τι να πω, γιατί ό,τι και να πω, σίγουρα και να προσπαθούσα να βοηθήσω στην τρέλα αυτή, είναι βέβαιος ότι θα έλεγα πράγματα που δεν στέκανε. Γιατί δεν ήξερα τι μετά από 5 λεπτά. Ήταν απίστευτη αυτή η κατάσταση. Ωστόσο όμως δεν τον εκατήγγειλες, το υπέμεινες. Όχι. Να σου πω γιατί, Ιωσήφ. Ίσως πολλές φορές στη ζωή μας είτε θέλεις από αδυναμία, είτε θέλεις από φόβο, είτε θέλεις από χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι μαχήμος. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Άστο να περάσει γι' αυτό και βλέπουμε. Είχα μπέξει λοιπόν σε μία μηχανή και ένα μικρό γρανάζι. Δεν μπορούσα εγώ να σταματήσω τη μηχανή. Είχε πάρει πια διαστάσεις, όπως και τώρα. Δεν μπορούσα να σταματήσω. Δηλαδή, γιατί πρώτα απ' όλα μπορούσε να δει κάποιο κακό. Εννοώ κακό
σε πάρα πολλά επίπεδα. Και δεν ήταν μόνο τη σημαντική μαγειρεότητα. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Εκείνο που όμως έκανα και πάρετε στο μυαλό μου είναι να βρω την ευκαιρία να απαγκιστρωθώ χωρίς κόστος. Και αυτό πέτυχα. Πες μου κάτι. Συνέχισαν δηλαδή να μην μιλάνε οι τεχνικοί, δεν αντέδρασαν τίποτα, δεν ζήτησαν να δουλέψει η μηχανή για κάποιο διάστημα, τίποτα. Ωραία, λοιπόν, να σου πω από εδώ και πέρα τι γίνεται. Κάνουμε αυτή την παρένθεση και συνεχίζω. Οι τεχνικοί απλώς γράψαν ό,τι είδαν, γράψαν ό,τι άκουσαν, αλλά δεν έκαναν ούτε μία ερώτηση. Ιωσήφ, ούτε μία ερώτηση. Βεβαίως οι στάσεις τους, κοίταξε, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ψυχροί. Δηλαδή ψυχή με την έννοια ως κακή, αλλά προσπαθούν αντικειμενικά αυτά που βλέπουν να τα ερμηνεύσουν. Εάν δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν, δεν κάνουν ερωτήσεις, ξέρεις, οι οποίες έρχονται από πέραν και να πάει κουβέντα σε μη πραγματικά επίπεδα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν είπαν τίποτα. Απλώς έφυγα. Το βράδυ φυσικά στο ξενοδοχείο, εγώ και ο Πέτρος είναι κομμάτια, σκοτωθήκανε. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε σε μεγάλη σύγκρουση. Γιατί δεν υποστήριξες, γιατί δεν είπες κουβέντα και αυτό το πράγμα που έκανες υποβιβάζει αυτά που έλεγα και αυτά τα πράγματα. Του λέω, βρε Πέτρο μου, είναι δυνατόν, εγώ δεν ξέρω τι θα πεις μετά από 5 λεπτά. Τι να πω, μα τι να πω, πού να αναφερθώ, πες μου. Δεν ξέρω τι θα πεις εσύ, δεν έχουμε σύμβαση. Και αυτά που συμφωνούμε δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε και 5 λεπτά. Πώς το καλό θα μπορέσουμε να φανούμε αξιοπρεπείς σε αυτούς που μας παρακολουθούν. Ποια ήταν η συνέχεια, Κυριάκο, ποια ήταν η συνέχεια. Η συνέχεια ήταν η εξής. Μετά από 3 μέρες, αν θυμάμαι καλά, η απάντηση, το πιστεύεις ή όχι από την εταιρεία, ήταν θετικότατη. Δηλαδή? Όσα χρήματα θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά τα χρήματα αυτά που θα συμφωνήσουμε, και μιλάμε για πάρα πάρα πολλά χρήματα, εάν συνέβαιναν αυτά που λέγαμε και αυτά που είδαν οι τεχνικοί, ήταν πραγματικότητα, τα χρήματα, πώς να σου πω, ήταν λευκή επιταγή, για να μην πούμε νούμερα. Τα χρήματα αυτά θα μπαίνουν σε trust account. Δεν θα ήταν ούτε δικά μας, ούτε τις εταιρείες. Καταλαβαίνεις, ναι. Είναι τράστα κάνουν, ναι. Τα οποία παίρνουν και τόπους. Αλλά, θέλουν ακόμα μια δοκιμή. Όχι 6 μήνες που εμείς λέγαμε ότι, γιατί έλεγε ο Πέτρος, τέλος πάντων λέγαμε, χρειάζεται ένα γράμμα απ' έξω, ότι για 6 μήνες αυτή η μηχανή δεν χρειάζεται καμία τροφοδοσία, τώρα το έχει κάνει ένα μήνα με το νερό, θα τα πούμε και αυτά, και το μόνο που χρειάζεται μετά από 6 μήνες, ανάλογα με το μέγεθος της συσκευής, είναι η αλλαγή κάποιων αισθητήρων, κάποιων sensors μέσα στη μηχανή, οι οποίοι φρύνονται με την αγωνία αυτή που έχουν αυτά τα πραγματάκια μέσα τα ηλεκτρονικά να μαζέψουν την ενέργεια από το περιβάλλον και να την κάνουν ηλεκτρισμό. Και θέλουν κάποια αντικατάσταση. Γράφουμε λοιπόν ένα γράμμα ο δικηγόρος μας, ο Τζακ, για να δίνει ένα γράμμα την εταιρεία και λέει: Κύριε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίλυση που μας κάνατε, είμαστε πολύ θετικοί. Το οικονομικό, όπως είπα, λευκή επιταγή. Αλλά σε εσάς θα κάνω. Ούτε σε εμάς, ούτε σε εκείνους. Θα γίνουν ρηγείς τα χρήματα από την εταιρεία σε ένα trust account το οποίο θα ανοιχτεί για αυτή την υπόθεση, για αυτή την ιστορία. Αλλά θέλουμε κάτι από εσάς. Από εμάς δεν υπάρχει πρόβλημα, ούτε οικονομικό ούτε τίποτα. Αλλά θέλουμε κάτι από εσάς. Η μηχανή αυτή που είδαμε και στην Αθήνα και εδώ. Που η συσκευή αυτή ισχυρίζεται ότι 800 βάτια 6 μήνες δεν χρειάζεται καμιά τροφοδοσία. Να ανανεωθεί η καυσιμή ή οτιδήποτε. Δεν θέλουμε 6 μήνες. Παίρνουν 24 ώρες. Συνεχώς λειτουργίες, τα 800 βατ με δύο παρατηρητές εναλλάξει από τη δικιά μας την πλευρά. Θέλετε στο δικό μας χώρο πάλι, έχει καλώς. Θέλετε στην εταιρεία τη δικιά σας που είναι σε τούνελ κλπ. Κλπ. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δεν θέλουμε να δείξουμε τα μυστικά σας. Θέλουμε να εξακριβώσουμε για 24 ώρες, εάν αυτή η μηχανή μπορεί αυτό το φορτίο που είδαμε για 2, 3, 5 λεπτά να κρατήσει 24 ώρες. Αν γίνει αυτό, πάμε στο δεύτερο στάδιο. Το δεχτήκατε. Γιατί στα σχόλια μου που έχω κάνει σε όλα τα όλα τα σχόλια που έχω κάνει στο YouTube για αυτή την υπόθεση, ξέρεις και ήταν το μέλημά μου, ήταν να γίνει η δοκιμή στη μηχανή. Γιατί αυτό είναι το κλειδί να ξεκλειδώσει οποιαδήποτε σκιά και ψεύδος υπάρχει από αυτές τις υποθέσεις. Να γίνει η δοκιμή. Όχι 5 λεπτά προστατευμένα σε ένα χρυσό κουβί και από δημοσιογράφους ή επιστήμονες οι οποίοι δεν μιλούν. Όχι. Να μπει σε εργαστήριο και να δοκιμαστεί η μηχανή κανονικά εις τριπλού. Δηλαδή, αν έρθω στη σημερινή περίπτωση και κάνω μια παρένθεση, θα πρέπει να μπει η μηχανή, το έχω τονίσει πολλές φορές στα σχόλια που έχω κάνει και έχω δεχτεί ούκο λιγαβέλη.
Λοιπόν, να δοκιμαστεί η μηχανή. Μέσα ένα μήνα με ένα ποτήρι νερό. Κάνα πρόβλημα. Βάζουμε στη μηχανή με 800 βάθρο κύλο και ένα ποτήρι νερό. Να δούμε τι γίνεται. Λες ότι πρέπει να αλλάξει κάποια μέταλλα μετά από 1,5 μήνα. Κανένα πρόβλημα. Άλλαξε τα μέταλλα. Κάντε τις φορές αυτό. Ισχύει. Άμα ισχύει, τότε εγώ θα κάνω το καπέλο μου. Εδώ λοιπόν το κλειδί Ιωσήφ ακριβώς στο πού σκάλωσε η δουλειά εδώ στην Νότια Αφρική. Οι άνθρωποι είπαν ναι. Λεφτά. Λευκή επιταγή. Τα λεφτά. Όσο δεν τα βάλουμε σε κράτη θα κάνουν. Κανένα πρόβλημα. Αλλά. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε. Να μην το αυτό λίγο πιο σύντομα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε πολλά να πούμε, Κυριάκο. Πολλά. Λοιπόν, τι έγινε, τον δέχτηκε ο Κυριάκος αυτόν τον όρο. Ο Πέτρος και ο Κυριάκος μαζί, εν πάση περιπτώσει. Μαζί σας. Λοιπόν, έκανα την παρένθεση με τα σήμερα για να πάω ακριβώς το που χάρεσε τη δουλειά με το τότε. Λοιπόν, όχι, οπωσδήποτε το δέχτηκα. Και ο Τόνιο, ο σπόνσορος δικός μας και ο δικηγόρος και αυτό λέει: παιδιά, πετύχαμε αυτό, είναι μπράβο σας. Αυτό είναι. Όμως, την αλήθεια την ήξερα εγώ και ο Πέτρος. Φυσικά, από εκεί και πέρα άρχισε η αντίστοιχη μέτρηση. Πώς θα δεχτούμε μια τέτοια δοκιμή να γίνει. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό θα άδειχε και με 2-3 ώρες. Παραπάνω δεν μπορούσα. Αυτή θα λένε 24 ώρες. Δεν γίνονταν να γίνει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, μιλάς για θα άντεχε 2-3 ώρες. Πώς θα άντεχε 2-3 ώρες, τι ήταν αυτό που θα το κράταγε να δουλεύει 2-3 ώρες. Με ποιο τρόπο δουλεύει. Είχε μπαταρία μέσα η Ιωσήφ. Και μέχρι να πέφτει η μπαταρία στο εκεί που δεν ήξερε κανένας, δεν θα είχε παραπάνω. Είχε μπαταρία 12 βόλτι. 12 βόλτι 7 αμπερόλια. Και τι ρεύμα έβγαζε, έβγαζε μέσω inverter. 220 βόλτ, γιατί ήταν το inverter. Α, έβγαλε το inverter, ωραία. Ήταν το inverter, ναι. Και η εξοδός ήταν 220 βόλτ, η οποία τροφοδοτούσε κάτι ραδιόφωνο. Αυτή μας είπαν. 800 βάτ θα συνδέσουμε την μηχανή και παίρνουμε 24 ώρες να δουλέψει αυτό το πράγμα που μας λέτε. Τότε, αν δουλέψει, σημαίνει ότι ό,τι και μπαταρία να έχετε μέσα δεν μπορεί να εξαντληθεί μέσα σε 24 ώρες. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Μάλλον πολύ δύσκολο. Αυτή η σιωπή που είχαν σε όλα αυτά τα τεστ που κάναμε, τώρα είδαν ότι δεν τον κουτόχορτο. Τώρα είδαμε ότι δεν τον κουτόχορτο. Στο διατάφτα, τι έγινε. Okay. Λοιπόν, το βράδυ με τον Πέτρο λέει πρέπει να φύγουμε. Λέει ο Πέτρο δεν είσαι καλά σου. Πώς θα φύγουμε, όλοι τώρα εδώ πέρα είναι ενθουσιασμένοι ότι πετύχαμε. Τουλάχιστον πρέπει να εξηγήσουμε, να βρούμε κάποια δικαιολογία και μετά να φύγουμε σαν γύρι. Αν γίνεται να φύγουμε σαν γύρι. Όχι, μου λέει πρέπει να φύγουμε. Εγώ και ο Πέτρο δεν φεύγω. Λοιπόν, εκείνο το βράδυ, τι να σου πω, ήταν πολύ δύσκολο βράδυ. Με πήρε έπεσε με ένα αργά. Το πρωί που ξύπνησα, ο Πέτρος είχε φύγει. Πού είχε πάει. Πήρε το αεροπλάνο για να φύγει μαζί με τον Τόνι, μαζί με τον Νίκο, γιατί αυτό είχε λόγους να φύγει κρυφά χωρίς να δώσει οργανισμό στον Τόνι, υπήρχαν κάποιοι λόγοι. Και να είχαν συμφωνήσει να φύγουν, εγώ δεν ήξερα τίποτα. Και φύγαν νύχτα. Γιατί η επόμενη μέρα θα έπρεπε μετά από μια-δύο μέρες να κάνουμε meeting όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τη μεριά τη δικιά μας για να απαντήσουμε εγγράφως σε αυτούς πότε θα γίνει το τεστ που μας ζήτησαν. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι να πει, σε ποιο meeting, τι να συζητήσει, τι να πούμε από εκεί και πέρα. Δεν μπορούσαν να πούμε τίποτα άλλο, δηλαδή έφτασε ο κόμπος στο φταίνι. Βρεθήκαμε σε αδιέξοδο. Ήταν του βάλει απέναντί μας. Δεν μπορούσαν να το λύσουν το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Εγώ δεν ήθελα να φύγω. Ήθελα να καθίσω και να εξηγήσω μερικά πράγματα, τουλάχιστον σε αυτόν που έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη και εδώ και στην Ελλάδα. Ναι. Για αυτή την ιστορία. Αλλά ο Πέτρος προτίμησε να φύγει νύχτα. Δεν έφυγε λοιπόν νύχτα ο Πέτρος όπως ισχυρίζεται ο κ. Σπυρόπουλος, επειδή τον κυνηγούσαν την πάρκη μηχανή. Μηχανή δεν υπήρχε. Νούμερο ένα. Και νούμερο δύο, έφυγε νύχτα γιατί δεν άντεξε αυτή την επιστολή από την εταιρεία που μας γράφει ξεκάθαρα ναι, προχωράμε, αλλά θα δοκιμάσετε τη μηχανή για 24 ώρες. Τελεία και πάμε. Κυριάκο, μισό λεπτό. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι το δέχομαι ότι εσύ ήσουν ο συνεργάτης του, εσύ ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος ήσουν μαζί του, είχατε κάνει αυτή την συμφωνία να παρουσιάσετε αυτή τη μηχανή για να πάρετε κάποια λεφτά και να προχωρήσετε παραπέρα. Εδώ λοιπόν διαδίδεται και από τον κύριο Σπυλιόπουλο κυρίως, αλλά και από τον Πέτρο, ότι ο συνεργάτης αυτός που έμεινε πίσω πούλησε την πατέντα σε κάποια εταιρεία με αποτέλεσμα να βγάλει λεφτά βέβαια μόνος του. Αυτό ισχυρίζονται αφενός. Και εγώ ρωτάω, εάν έχεις πουλήσει την πατέντα αυτή στην εταιρεία, δεν θα έπρεπε αυτή η εταιρεία σήμερα να λειτουργεί, η πατέντα, να λειτουργεί στα χέρια της. Ποια είναι αυτή η πατέντα που λειτουργεί. Από τη μία μεριά, είναι λογικό αυτό που μου λες εσύ. Ναι, έπρεπε να υπήρχε κάτι που ανάλογο που αν υπήρχε βέβαια και η πατέντα.
Αλλά εάν όπως θα λένε ότι εγώ πρόδωσα τα μυστικά, εγώ είμαι προδότης και δούλεψα για την εταιρεία, ξέχασε να σου πω που παρκάρω το ειδικό με αεροπλάνο. Θες να με δεις, λοιπόν, δεν έχω αεροπλάνο ειδικό, δυστυχώς, γιατί δεν πούλησα τα μυστικά, τα οποία δεν υπήρχαν μυστικά στην εταιρεία. Και το κυριότερο είναι ότι από τη στιγμή που ο Πέτρος έφυγε, δεν έχει καμία σχέση και καμία επαφή με την εταιρεία που μας κάλεσε. Καμία σχέση. Γιατί έκατσα στην Αφρική? Έκατσα, και εδώ επανέρχομαι στο ερώτημα που μου είχες κάνει στην αρχή. Έκατσα γιατί βρήκα την ευκαιρία να απαγιστρωθώ από αυτήν την τρέλα. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Ήμουν ωραίτη εδώ, στην Νότια Αφρική. Την άλλη μέρα λοιπόν, αφού ο Πέτρος είχε φύγει μαζί με τον Νίκο, πάω στο εργοστάσιο και μας έστελνε οδηγό με αυτοκίνητα να μας παίρνει, δεν οδηγούσα κανείς μας αμέσως. Και ο Τόνι βλέπει μόνο εμένα. Μου λέει, πού είναι ο Πέτρος, κοιμάται? Λέω, πάω και πάω σε κάποιο αεροπλάνο τώρα. Ναι, τι. Λέω, όχι, για Αθήνα. Δεν το πίστευε. Σηκώθηκε πάνω και όταν με φώνασε, γιατί έφυγε, γιατί αφού όλα τα πράγματα πάνε καλά, του λέω, κοίταξε τον. Θα μας πω δύο λόγια. Εγώ δεν το άντεξα αυτό το πράγμα. Άντεξα τόσο καιρό να είμαι μαζί του. Άντεξα τόσο καιρό να συνεργώ στις παλαβομάρες, αλλά αυτό το πράγμα δεν το άντεξα. Δηλαδή, ψώνωσε πολλά λεφτά. Και για μένα και για τον Πέτρο. Και εδώ και στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να φύγω. Έπρεπε να καθίσω πίσω, να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Και εάν υπάρχει κάποιος δρόμος να συνεργαστούμε, και αυτό γίνεται. Διότι όπως σου είπα στην αρχή, αυτός έκανε και εμπόριο ηλεκτρονικών συστημάτων security. Τα οποία εγώ είμαι ειδικό σε αυτά τα πράγματα και μπορούσαμε αντί να κάνει εμπόριο, πολλά πράγματα αντί να φέρει το εξωτερικό, να κατασκευάσουμε εδώ. Έχει και το χρήμα και τους χώρους και το εργατικό δυναμικό, τα πάντα. Οπότε βρήκα μια ευκαιρία. Αυτός ο Τόνι προσπαθούσε να του εξηγήσω την ανάποδη συμπεριφορά του Πέτρου. Μα τι έγινε, ούτε καλή νύχτα, δεν μου είπε σηκώθηκε, νύχτα και έφυγε, τι έγινε. Του είπα τελικά όλη την ιστορία. Το μόνο που δεν του είπα και δεν το γνωρίζει ακόμα είναι ότι δεν υπήρχε καμία πατέντα. Δεν υπήρχε καμία πατέντα, τουλάχιστον έτσι όπως άγρια τα είχε θέσει τα θέματα ο Πέτρος. Εντάξει, δεν το γνωρίζει μέχρι τώρα, θα το μάθει τώρα όμως. Θα το μάθει τώρα. Μπορεί να το μάθει από σένα. Λοιπόν, εκείνο που του είπα, χωρίς να θέλω να πω ψέματα, του είπα ότι θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να κλείσουμε αυτή τη στιγμή. Και αν μπορέσουμε να δούμε κάποιο επίπεδο συνεργασίας, να ξεχωρίσω τουλάχιστον από τη δικιά μου πλευρά αυτά που έχει ξοδεύσει. Και θα δούμε πού θα πάει. Του άρεσε πάρα πολύ η πρόταση γιατί είχαμε μιλήσει αρκετά το τι έκανε στην Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα και του άρεσε πάρα πολύ να συνεργαστούμε. Και ήθελε ένα καλό συνεργάτη που να είχε τεχνικές γνώσεις υψηλού επίπεδου. Να δεις τα πολύ λόγω, συνεργαστήκαμε. Με αυτόν να καταρτήσω και δούλεψα. Ξεχρέωσα κάποια πράγματα. Και ειδικά και πραγματικά. Όχι με την εταιρεία. Όχι με τις προνοσίες και αυτά τα πράγματα που λένε στις τηλεοράσεις. Αυτά είναι ψέματα. Λοιπόν. Φεύγουμε τώρα από την Νότια Αφρική, θα επανέλθουμε αργότερα στη Νότια Αφρική για να πούμε τι κάνεις εκεί. Πάμε τώρα στα εδώ επιμέρους, στα ελληνικά. Λέει ο Πέτρος Ζωγράφος ότι η συσκευή διάσπασης του μορίου του νερού δοκιμάστηκε στο αντιτροπιδικό βέλος το έτος 1985. Γνωρίζεις αν αληθεύει αυτό? Όχι, δεν αληθεύει. Είναι ψέματα, Ιωσήφ. Γιατί τότε δεν υπήρχε αυτή η συσκευή, ούτε καν στο μυαλό μας δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τι να λέμε, εγώ όταν. Τώρα που μου το θυμίζεις, είδα αυτή την εκπομπή και όταν άκουσα τον κύριο Πιάθα να λέει ότι έριξαν νερό μέσα στη συσκευή και τροφοδότησαν, δεν ξέρω τι τροφοδότησαν εκεί μέσα στο αντιτροπιδικό βέλος. Δεν ξέρω, δηλαδή ήμουν έτοιμος να πηδήξω μέχρι το ταβάνι. Λέω, ρε παιδιά, μέχρι πού πάει αυτή η κατάσταση, μα είναι δυνατόν. Με τέτοια ψέματα, με τέτοια. Βέβαια καλύφθηκαν γιατί είπε ο Πέτρος ότι το συνεργατάριο του Βέλους είχε πέσει στη θάλασσα. Τέλος πάντων, αυτά και εδώ να καλύφθηκαν. Με συγχωρείς εδώ λίγο να παρέμβω πάλι. Αυτός ο Γιώργος ο Κλιάφας ήταν ένας δύο, όπως νομίζω, που υπηρετούσε στο αντιτροπιδικό βέλος. Είχε κάποια συγγενική σχέση με τον Πέτρο? Βεβαίως και εκεί είναι ο αδελφός της γυναίκας της Μαρίας. Α, είχε λοιπόν κάποιο λόγο ο άνθρωπος να βοηθήσει τον Πέτρο και να τον καλύψει. Βεβαίως ήταν και μου έκανε κατάπληξη. Δηλαδή, μέχρι πού φτάνει αυτή η κατάσταση. Να παίρνουμε μια αλήθεια και να την
πώς το λένε, να βάζουμε γύρω από την αλήθεια αυτή τόσα πολλά ψέματα. Δεν είναι όλα πράγματα. Δεν υπήρχε αυτή τη στιγμή. Πάμε σε άλλο επεισόδιο. Λέει ο Πέτρος ότι τοποθέτησαν σε κάποιο σπίτι στο οποίο η ΔΕΗ του είχε κόψει το ρεύμα 3-4 συσκευές και ότι δούλευαν εκεί, είπε και η κυρία μάλιστα στο φακό τη Ζούγκλας, ότι δούλευαν εκεί 5 μήνες. Εσύ πώς το άκουσες αυτό το πράγμα? Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελε, υποτίθεται, βάσει αυτό που ισχυριζόταν ο Πέτρος, να προσθέτει νερό κάθε τόσο και να αλλάζει και κάποιο μέταλλο μέσα κτλ. Πώς είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα εκεί που δεν τον ήξερε και όλα καλά το ζωγράφο να κάνει, να βάλει 3-4 μηχανήματα στο σπίτι και να βγάζει ρεύμα? Κοίταξε αυτό, Ιωσήφ, οπωσδήποτε, εσύ έδωσε κάποιες απαντήσεις. Ένας άνθρωπος που πιστεύει απλώς και έχει παροπίδες, αυτό που είπες τώρα, πώς είναι δυνατόν, δεν το σκέφτεται. Και πώς είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να έχει αυτές τις μηχανές, 4-5, όπως έχει πει, σε σπίτια, χωρίς να πάει να αλλάξει το μέταλλο, χωρίς να έχει πάει να αλλάξει το νερό, χωρίς όλα αυτά τα πράγματα που ισχυρίζεται ότι η μηχανή που δουλεύει? Όχι, Ιωσήφ, δεν είναι αυτή η μηχανή. Μπορεί να έχει βάλει κάποιες μηχανές και έχει βάλει, το πιστεύω, δεν λέω, δεν νομίζω ότι λέει ψέματα εκεί. Απλώς το έχει διαστραβλώσει αυτή την αλήθεια. Ήταν απλά ιδιαίτερες, τα οποία ήταν με μπαταρίες και άλλαζε μπαταρίες ή τις φόρτιζε σε κάποιο μεσονάρι και ξανά σε καταστάσεις, εάν δεν υπήρχε ρεύμα και δεν ήταν backup support αυτή η συσκευή. Θέλω να διευκρινίσω, Κυριάκο, ότι οι δικές μου ερωτήσεις δεν πηγάζουν από κάποιες γνώσεις που έχω περί μηχανικής, περί φυσικής και τα υπά και ηλεκτρονικής. Εγώ δημοσιογράφος είμαι. Είμαι των θεωρητικών επιστημών. Δεν είμαι πρακτικός. Οι ερωτήσεις μου είναι καθαρά δημοσιογραφικές και αν θέλεις πηγάζουν από την κοινή λογική. Δηλαδή, ορισμένα πράγματα μου κάνουν απλώς εντύπωση, όπως ακριβώς μου κάνανε εντύπωση και τα 600 δισεκατομμύρια του ΣΟΡΑ. Τώρα θα μου πεις, γιατί παραλληλίζω την. Μπορώ, έχω δικαίωμα να την παραλληλίσω με αυτά που μου λες. Ναι. Γιατί τις έχεις ζήσει τις υποθέσεις, τις έχεις παρακολουθήσει και τις γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Όχι, όσοι δεν υπήρχαν αυτές. Πρώτα απ' όλα, ο ίδιος διαλυνήθηκε η μάτια του ότι δεν μπορεί, ας πούμε, να δώσει αυτή τη σκηνή που θέλει, γιατί δεν του κρύψει τα μυστικά. Είναι δυνατόν 5 μηχανές να τις έχει δώσει ανεξαίρετα έστω και στις δικούς του κοντινούς ανθρώπους, να δουλεύουν μέρα νύχτα χωρίς να υπάρχει αστυνομικός από πάνω με την κόρη του στην πατέντα? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Με πρόλαβες, γιατί όταν είχα πάει στο γραφείο του κ. Σπυλιόπουλου, που είχαμε συμφωνήσει με τον Πέτρο τον ζωγράφο, όταν είχαμε συναντηθεί στη Βούλα σε μια παρουσία που έκανε και μου είχε πει θα μου μιλήσει, θυμάμαι ότι ο λόγος για τον οποίο αρνήθηκε να μου απαντήσει στις ερωτήσεις μου και αρνήθηκε να μου δώσει συνέντευξη ήταν γιατί δεν το επέτρεπε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, λόγω του ότι ήταν υποδιερεύνηση ακόμα αυτή για να πάρει πατέντα. Λέω λοιπόν, εάν υπάρχει τόσο μυστικοπάθεια για αυτή τη συσκευή, πραγματικά με πρόλαβες με αυτό που είπες, πώς είναι δυνατόν να άφησε τις συσκευές αυτές 3-4 σε ένα σπίτι και να μην φοβήθηκε να πάρουν την πατέντα? Μα είναι πολλά τα ανοίγματα, Ιωσήφ, δεν είναι μόνο οι μηχανές αυτές. Η ουσία είναι και η πραγματικότητα και η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η πολυσιαλγία με πρόσχημα την παγκόσμια πατέντα είναι ότι δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα. Και μια και είπαμε για την πατέντα, ο κ. Φιλιόπουλος στα σχέση του 16 μας είπε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο το αργότερο του 16 έχει λυθεί η υπόθεση πατέντας και τότε θα τα πούμε όλα. Σεπτέμβριο, ποιο Σεπτέμβριο, τώρα έχουμε 17 και ακόμα προχωράμε. Τι περιμένουμε? Όχι, έχουμε εξελίξεις τελευταία. Τώρα μιλάει ότι θα παρουσιάσει η συσκευή η οποία θα βγάζει 50 κιλοβάτ και θα δίνει ρεύμα. Ναι. Τα έχω χορτάσει εγώ προσωπικά και αυτή δεν είναι μόνο η προσωπική μου γνώμη. Δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε συχνότητες, ούτε μέταλλο. Έχω επιμείνει πολλές φορές και σαν τρελάρι. Και τώρα, να πάει η μηχανή να δοκιμαστεί σε ένα εργαστήριο, να κρατήσουν την πατέντα τους, να κρατήσουν τις συχνότητες, να κρατήσουν τα μέταλλα. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει αυτά που λέει η μηχανή να τα κάνει, να τα δούμε και να τα υπογράψουν ανεγνωρισμένοι επιστήμονες. Πού είναι ο κ. Παπαμαριλόπουλος που είχε πει ότι θα προτίθεται να οργανώσει τρεις ομάδες τεχνικών να δοκιμαστεί η συσκευή στον άσπαθμο? Πού είναι ο κ. Αφηνδύσης, ο οποίος ακόμα στέκεται δίπλα στον πρωτογράφο, που είχε πει ότι ναι, αλλά για να κάνουμε αποδεκτή την συσκευή πρέπει από τη μία μεριά να δοκιμαστεί και να δημοσιευτούν πραγματικά το πώς δουλεύει. Πού είναι, κύριε Φιντήση, οι πέντε επιστήμονες, η επιτροπή των πέντε επιστήμονων που είχατε υποσχεθεί εδώ και πάνω από 1,5 χρόνο, ότι θα ερευνήσουν, ότι θα εξετάσουν τη μηχανή, ότι θα κρατήσουν τα μυστικά τους, συχνότητες και μέταλλα? Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό. Αλλά να δώσουν report επίσημο, με σφραγίδα Πολυτεχνείου ή Πανεπιστημίου και με υπογραφές
επιστημόνων οι οποίοι να γράφουν από κάτω ότι είδαμε αυτό. Τροφοδοτήσαμε τη μηχανή με νερό και μετά από ένα μήνα πραγματικά είδαμε τα 800 βατ ακέραια δούρα να βγαίνουν και να μην τα σταματάει τίποτα. Γιατί πιστεύεις εσύ ότι αυτή η ομάδα των επιστημόνων, τι κάνει, καλύπτει το ζωγράφο, δηλαδή έχουν κάποιο λόγο? Όχι, η ομάδα δεν υπάρχει. Αυτή η ομάδα την είχε προτείνει ο κύριος Φιλίσης. Να είναι επώνυμοι επιστήμονες οι οποίοι θα ερευνήσουν τη μηχανή. Όχι, μιλάω για αυτούς οι οποίοι ήταν παρόντες στις εκπομπές του Τριανταφυλόπουλου, όπου έδειχνε διάφορα πραγματάκια, αυτό που εγώ λέω έδειχνε τα καθρεφτάκια και τις χάντρες στους ισθαγενείς. Αυτούς τους επιστήμονες λέω. Αυτοί οι επιστήμονες πώς μπορούν, είναι δυνατόν δηλαδή να τους παραπλανά με αυτά που δείχνει και να πείθονται? Πώς γίνεται? Να σου εξηγήσω. Ή μήπως περίμεναν ότι έχει κάποιο μυστικό και θα το βγάλει εν καιρό? Όχι, μυστικό δεν υπάρχει. Μυστικό δεν υπάρχει. Το μυστικό θα αποκαλυφθεί με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι να τραβήξουν χρήματα από κάπου που μετά δεν έχουν τι να δώσουν και εκεί θα γίνει ο χαμός. Και ο δεύτερος τρόπος είναι να δοκιμαστεί η μηχανή, ο πιο ανώδυνος. Να μπει σε ένα πανεπιστήμιο με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν να κοινοποιηθούν, να δημοσιοποιηθούν, ίσως είναι καλύτερη αυτή η λέξη, τα ονόματά τους, ποιοι είναι αυτοί και να μας δώσουν test reports, εις τριπλούν. Δηλαδή να δοκιμαστεί η μηχανή τρεις φορές. Αν αυτά που λέει είναι καλά, είναι εντάξει, τότε δεν μας ενδιαφέρει με ποιον τρόπο τα κάνει, αν είναι με συχνότητες ή με μετά ή οτιδήποτε άλλο. Πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ. Και αυτό είναι εις βάρος του τιμηθυντής που ακόμα σαν και το δίπλα του. Όσο για τους επιστήμονες που ήταν στα παράθυρα, εγώ έχω να παρατηρήσω, τουλάχιστον έτσι από μακριά που είδα όλο αυτό το σκηνικό, το εξής. Ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν εγκλωβιστεί. Με την έννοια ότι είχαν αποδεχτεί κάποιους όρους του τεχνικού. Ότι δεν θα σηκωθείς να πας να δεις τη μηχανή. Δεν θα κάνεις ερωτήσεις οι οποίες, αν δεν απαντήσει ο κ. Ζωγράφος, εγώ είμαι υπεύθυνο που μιλάει για τον κ. Τενταφυλόπουλο, να διακόψω τη συζήτηση όπως έχει γίνει επανειλημμένο. Και οι άνθρωποι, αυτοί που φυσικά που δεν αντέξανε, ήταν ο κ. Παπάς, ήταν ο κ. Θεοφύλου, που του είπε ξεκάθαρα ότι είναι σκοντάδε στην ερμηνεία. Ο κ. Παπάς καταλαβαίνει διαφόρηση στη θέση του και στο site το δικό του μίλανε πάρα πολύ σκληροί, όσο δεν χρειάζεται να το πω. Λοιπόν, όσο για τους άλλους, πού είναι τώρα αυτοί οι άλλοι, τι έχει γίνει μέχρι τώρα? Βλέπω ότι σιγά σιγά αποτραβιούνται και ξέρεις τι έχει γίνει, ποτέ έγινε τότε. Θα υπάρξει, δεν ξέρω αν είναι με την καλή έννοια ή όχι αυτή η λέξη, θα υπάρξει μεταξύ της ομάδας μια διχόνοια. Γιατί θα υπάρξει η φθορά του χρόνου που αυτά που λέμε δεν μπορούν να τα αποδείξουν γιατί δεν ισχύουν. Με αποτέλεσμα, ο ένας να κάνει blame τον άλλον. Ότι ναι, εσύ έλεγε θα πούμε αυτά, αλλά είπαμε αυτά και να το αποτέλεσμα τώρα. Και θα γίνει αυτή μια πρόβλεψη δικιά μου. Και θα γίνει μια εκ των έσω έκρηξη. Έχουν πει βέβαια ότι έχουν κάνει και κάποιες δοκιμές στο Πεντάγωνο. Εγώ βέβαια τα χαρτιά τα οποία δείξανε στη τηλεόραση, τα οποία τα έφερα κοντά, είναι φωτογραφίες βέβαια κάποιων εγγράφων και μάλιστα αναφέρθηκε σε κάποιο κύριο Μπαλέρμπα και κάπως τέτοιο, κάτι τέτοια ονόματα ο Πέτρος. Βλέπω ότι πρόκειται για λάμπες. Δηλαδή πρόκειται για. Και πάλι δεν μιλάμε για την διασκευή. Πώς τώρα μπορούν και Ιωσήφ συνδέουν αυτή τη συσκευή με την εφεύρεση, το νερό, τις συχνότητες, στα μέταλλα, με κάποιο inverter που είχε γίνει τότε. Δεν θυμάμαι πότε, έτσι με μήνες μπορεί να τις δούμε πάρα πολύ εύκολα. Μιλάμε για χρόνια πριν στο Πεντάγωνο. Πώς μπορεί και τα συνδέουν αυτά τα πράγματα και να μας παρουσιάζουν έγγραφα πατέντας ότι ήταν αυτή η μηχανή. Μα αφού αυτή η μηχανή ήταν για inverters ή για προφορτιστικά. Μάλιστα μιλάει. Γράφει ξεκάθαρα πως πρόκειται για μετατροπέα από συνεχές σε εναλλασσόμενο ρεύμα. Ποια είναι τελικά όμως η αλήθεια? Είναι μπλεγμένα και ανακατεμένα πολλά πράγματα μαζί, διαφορετικά. Πάντε λαθούμε δηλαδή. Ναι, κοίταξε, η γνώμη μου είναι, Ιωσήφ, ότι αυτή η ιστορία σιγά σιγά θα τονίσει. Γιατί είναι πάρα πολλά πράγματα μπλεγμένα και όσοι πίστευαν από την αρχή σιγά σιγά βλέποντας την πραγματικότητα, βλέποντας τον χρόνο να κυλά χωρίς φως, σιγά σιγά θα αποχωρούν από αυτή την, είτε είναι οι στενοί του συνεργάτες, είτε είναι οι απλώς ακόλουθοι. Το πράγμα πήρε έκταση βέβαια, έτσι. Το έβγαλε και ξένο κανάλι, ήρθε Γερμανός εδώ και είπε ότι είναι ικανοποιημένος και ότι η συσκευή δουλεύει. Δηλαδή περίεργα πράγματα είναι αυτά όμως. Ιωσήφ, εάν επανέλθω πάλι και συγγνώμη που ίσως είναι κουραστικός.
Ποιος μπορεί να πιστέψει, ποιος άνθρωπος, γενικά με κάποιες τεχνικές γνώσεις, να πιστέψει σε άρες φάρες κουκουνάρες, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα έγγραφο που να λέει πώς δουλεύει αυτή η μηχανή. Μα προς τα ούτια. Δηλαδή, έχουμε χάσει το μυαλό μας τελείως. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα επίσημο έγγραφο, ας αφήσουμε αυτά της Ένωση Μηνοφυσικών και διαφημίσεις, αυτά πράγματα, τα φεστιβάλια, αυτά δεν πιάνουν, δεν μιλάω για αυτά. Αυτά είναι παλιόχαρτα τα οποία τα παίρνουν μαζί με τις πατέρνες υποτίθεται και τις δοκιμές από παλιά και τα κραδένουν ότι είναι αποδείξει ότι η μηχανή υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Η μηχανή θα υπάρχει, θα πείσουν και εμένα και εσένα, εάν είσαι δυσπιστός, γιατί δεν έχεις δει οπωσδήποτε στοιχεία, και όλο τον κόσμο. Εάν η μηχανή μπει σε ένα πανεπιστήμιο, γίνομαι κουραστικός. Σε ένα πολυτεχνείο, το πιάσουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν, τεχνικοί, επιστήμονες, και την ξεσκονίσουν χωρίς να αποκαλυφθούν τα έργα. Γιατί να μην έχουν πάτημα οτιμότητα, δεν την είναι, γιατί δεν θέλουν την πατέντα. Έχουν μετρήσει την πατέντα, αλλά δεν μπορούν να αποκαλυφθούν μυστικά. Δεν θέλουν τα μυστικά. Κλείστε την, βάλτε τη σαν ένα χαλίδι το κουβί. Μας ενδιαφέρει εμάς δύο καλώδια που να βγαίνουν έξω και ένα πολύ που να παίρνει νερό. Τίποτε άλλο. Να δούμε αν αυτά που λέει ισχύουν. Εάν ισχύουν και τα υπογράψουν επώνυμοι καθηγητές σε ανεγνωρισμένο πανεπιστήμιο, εργαστήριο ή οτιδήποτε, τότε εγώ είμαι ο πρώτος που θα ξαναγώ, θα σε παρακαλέσω να ζητήσω χίλιες φορές συγγνώμη από τον πρόεδρο της εταιρείας. Ξέρεις, αυτό το έχω πει και το έχω γράψει και εγώ στο site μου και στα βιντεάκια που ανεβάζω σε κάποιους οι οποίοι μου επιτίθενται, γιατί λένε ότι δεν έχω δικαίωμα ενδεχομένως, αφού δεν έχω γνώσεις, να δυσπιστώ για τις εφευρέσεις ενός μεγάλου εφευρέτη. Είπα λοιπόν ότι αν πραγματικά αυτός ο άνθρωπος αποδείξει ότι αυτό το πράγμα δουλεύει, σε κάποια συνεχή βάση βέβαια, όχι λίγα δευτερόλεπτα, εάν λοιπόν το βάλει και δουλέψει όπως λες και εσύ, εγώ πρώτος θα του ζητήσω συγγνώμη και θα του σφίξω το χέρι και θα τον προβάλλω και θα τον βοηθήσω όπως βοηθάω τον Μιχάλη τον Καλογεράκη. Αυτή είναι η θέση μου, δεν έχει αλλάξει, αλλά επειδή γνωρίζω πέντε πράγματα παραπάνω, τι να το λέω, δεν έχω ψέματα. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ιστορία. Πατέρα δεν υπάρχει. Απλώς. Μάλιστα. Ό,τι έγινε τώρα μέχρι τώρα είναι copy-paste. Η διαφορά ξέρει που είναι ίδιο εσύ. Τώρα που μου έρχεται στο μυαλό, η διαφορά είναι ότι τότε, παρόλο που οι ενέργειες ήταν ίδιες, τότε σαν πηγή ενέργειας της μηχανής είχαμε το προϊόν. Τώρα έχουμε το νερό. Μόνο αυτό αλλάζει, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα, οι κουβέντες, οι λέξεις, οι παρουσιάσεις είναι ίδιες όπως γινόταν και τότε. Μόνο αυτό αλλάζει. Η πηγή ενέργειας. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα είναι ίδια. Ωραία, να πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο. Έμεινες λοιπόν στην Αφρική, και άρχισες να δουλεύεις στο αντικείμενό σου με τον άνθρωπο που είχε βάλει τα λεφτά για να πάτε κάτω. Ακριβώς. Στις δουλειές του. Έκανες την πορεία, βγήκε στην πορεία και κάτι άλλο. Εγώ τώρα σου κάνω την ερώτηση αυτή, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Λοιπόν, εγώ ξέρω την απάντηση, γιατί μιλάμε μαζί αρκετό καιρό, μιλάμε σχεδόν ένα χρόνο, έχουμε γίνει φίλοι. Έχουμε γίνει φίλοι και στην αρχή όταν μου πρωτομίλησες δεν ήξερα την πραγματική σου δουλειά, τι ακριβώς κάνεις τώρα. Γιατί αν την ήξερα δεν σου μιλάγα όπως σου μιλάω. Και θέλω ο κόσμος να πιστεύσει ότι δεν είμαι αγενής. Λοιπόν, για πες μου λοιπόν, τι ιδιότητα έχεις πέραν των ηλεκτρονικών που φτιάχνεις, τι άλλο κάνεις. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίσαμε ότι δεν είμαι προδότης. Εντάξει, γιατί αυτό ήταν όπως είπα μια αιτία να δημιουργηθεί το Third Time και να μιλάμε τώρα. Ήταν αυτό μία αιτία. Η άλλη αιτία, όπως σου είπα, ήταν τα παλιά. Λοιπόν, παράλληλα με τα ηλεκτρονικά, ας ξεκινήσουμε, ας πάμε λίγο πίσω χρόνια στην Ελλάδα, σπούδαζα και μουσική. Ναι. Σπούδαζα θεωρία μουσικής και κλασική κιθάρα. Και ήμουνα μάλιστα σε ένα στάδιο μετά από 4-5 χρόνια σπουδών, για τη μουσική μιλάω, ήμουνα σε ένα στάδιο πάρα πολύ δύσκολο να αποφασίσω για το μέλλον της ζωής μου. Ο δάσκαλός μου, ο Αίγυπτος Ηλίας Κορομιλάς, καθηγητής στο τότε οδείο Ορφέας, ο Δοσμάνης, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, μου είχε μάθει πάρα πολλά πράγματα και από ηθικής πλευράς, αλλά και πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν μουσικός. Σπούδαζα λοιπόν κλασική κιθάρα και ήμουν πάρα πολύ καλός. Στα μαθήματά μου ήμουν καλός, μελετούσα. Θα πω δύο λόγια για αυτούς που ξέρουν μουσική και γνωρίζουν, έχω τελειώσει από πλευράς μουσικής. Πρώτη δεύτερη μέθοδο καλούδι. Και την πρώτη μέθοδο εκμετζόμου που ήταν σύμφωνα συμβάδιζε με τη μέθοδο Ταρέγκα, το ισπανικό σύστημα. Μου είπε λοιπόν ο καθηγητής μου τότε, Κυριάκο, πρέπει να αποφασίσεις. Η δουλειά ή κιθάρα. Θα αποφασίσεις, η μουσική. Βεβαίως τα οικονομικά καταλαβαίνεις για να ακολουθήσει κάποιος solo δρόμο σε όργανο, δεν έχει σημασία, είναι η κλασική κιθάρα, το βιολί, το πιάνο, είναι οι ώρες τεράστιες, μου ζήτησε 6-8 ώρες δουλειά την ημέρα για να μπορέσω να παίξω σε ορχήστρα σαν πρώτο όργανο.
Φυσικά αυτό το χρόνο δεν μπορούσα να το διαθέσω και ούτε το οικονομικό, γιατί μετά θα μπορούσα ούτε να δουλέψω ούτε τίποτα άλλο. Πρέπει να αφοσιωθεί σε αυτό το κλάδο. Και διάλεξα τα ηλεκτρονικά. Τη μουσική και την κιθάρα, παράλληλα με τη θάλασσα, τη μεγάλη γαλάζια αγαπημένη, την κράτησα για τον εαυτό μου, για τους φίλους μου και για τις δραστηριότητες μου, έρχομαι στην ερώτηση που μου έκανες, εδώ στην Νότια Αφρική. Βάσει όλων αυτών των μουσικών γνώσεων, είχαμε κάνει πάρα πολλά. Βραδείς Μπουάν, με κυριαρχούν τραγούδια περισσότερο του Κώστα Χατζή και της Νότιας Τσότου. Για την Αφρική μιλάς τώρα. Συγγνώμη, για την Νότια Αφρική. Ναι. Δηλαδή, αυτό ήταν το πρόγραμμα για την Ελλάδα, όταν πώς έπαιξαν τη μουσική, σπούδασαν μουσική, δεν ήταν απλώς. Εδώ στην Νότια Αφρική, λοιπόν, άρχισα να γνωρίζω τον κόσμο σιγά-σιγά, όταν με πήγαινε σε οικογένειες, έμαθα σιγά-σιγά τον κόσμο, με αγάπησαν, τους αγάπησα και υπάρξε κιθάρα στις πλάκες που κάνανε τα βραδάκια, έπαιρνε κιθάρα, λέγαμε μερικά τραγουδά και έφυγε ένας μεγάλος. Τελικά αυτό έγινε κάπως πιο σοβαρό και έγινε για charity, για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κάναμε βραδιές, οι οποίες τα έσοδα αυτών των βραδιών ήταν για το γεροκομείο, ήταν για αυτούς τους ανθρώπους, τους εκκλησία κλπ. Και ό,τι βγάζαμε από αυτές τις βραδιές γινόταν για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Μιλάω τώρα για τουλάχιστον 15 ή παραπάνω 20 χρόνια πριν που κάναμε στο Κυπριακό Κλαμπ εδώ στην Νότια Αφρική αυτές τις μουσικές βραδιές. Παίζαμε Χατζή, παίζαμε Σαββόπουλο, παίζαμε Φκατζηδάκι, τότε που άντα πούμε Λάκη Παπά κλπ. Τέχνα ήταν τα γνωστά. Η μουσική είναι το χόμπι σου όμως τελικά. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ μιλάω για την άλλη δραστηριότητα. Μου το πας λαού-λαού, δεν μου το λες στα ίσα. Πες το μου στα ίσα. Τι κάνεις ακριβώς. Θα σου πω λίγο αργότερα, αλλά μια και μέσα με τη μουσική, είχαμε κάνει κάτι συναντήριο, δεν της ξεφεύγω λίγα έτσι αυτή την ώρα. Κάνεις, την κονίσια εγώ και την καθυστερώ. Αλλά θα σου απαντήσω, όπως απάντησα σε όλες, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Αλλά ακόμα δεν είμαι έτοιμος. Λοιπόν, θα σου πω και γι' αυτό. Για τη μουσική έχω και ένα άλλο κλάδο, έχω άλλο ένα σκέλος της μουσικής. Είχα παίξει με το ελληνικό ραδιόφωνο, όπως ξέρεις, εδώ της Νοτιού Αφρικής, τη νέα πανελλήνια φωνή Νοτιού Αφρικής και έκανα διάφορες εκπομπές, ωραίες εκπομπές, μουσικολόγιο που είχε θέμα και ωραία μουσική, διάφορα θέματα. Και έκανα και τον ψευτό δημοσιογράφο, τώρα που μιλάω σε σένα με 40 χρόνια πήρα και να πω ότι έκανε στην Νότια Αφρική, ας πούμε, δημοσιογράφο, παιδιά, άβολο. Όχι, κοίταξε. Επειδή εδώ πέρα λέμε ό,τι δηλώσεις είσαι, και γιατί να μην είσαι και δημοσιογράφος. Ξέρεις πόσοι δηλώνουν δημοσιογράφοι στην Ελλάδα και δεν είναι. Κοίταξε, εγώ τουλάχιστον εδώ έχω και αποδείξει. Είχα πάρει συνέντευξη από τον Κώστα Τζιά, τον βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είχα πάρει συνέντευξη από τον Μάριο Τραγούδη που ήρθε και έκανε μια συναντία μεγάλη. Τέλος πάντων, όποιοι ερχόταν από αυτού, επειδή μπορούσα ας πούμε, να χειριστώ τη γλώσσα κάπως καλύτερα και επειδή ετοιμαζόμουν πάρα πολύ καλά, τους ανάλαβαν εγώ, ας πούμε, για να κάνουν αυτές τις συνεντεύξεις. Και πηγαίνω πάρα πολύ καλά. Είμαι στο ραδιόφωνο κάπου 5-6 χρόνια στο ραδιόφωνο, σαν παρουσιαστής και όπως είπα, ψευδό δημοσιογράφος. Λοιπόν, ναι, υπάρχει μια άλλη ιδιότητα, αλλά άστο προς το τέλος, εσύ δεν αισθάνομαι ακόμα. Μα τι εννοεί, στο τέλος είμαστε. Λοιπόν, εγώ με τον Πέτρο δεν θέλω να ασχοληθούμε άλλο. Ήταν αρκετό, νομίζω. Δεν χρειάζεται. Έλα, γιατί έχουμε διακοπή σύνδεσης. Αγαπάει. Είχαμε διακοπή σύνδεσης και δεν σ' άκουγα. Ναι, μπορώ να συνεχίσω. Ναι, βέβαια, συνέχισε, ναι. Λοιπόν, εδώ και μια δεκαετία έχω χειροτερηθεί ιερέας. Ιερέας, μάλιστα. Είσαι λοιπόν ο Παπακυριάκος. Εγώ λοιπόν, επειδή σε γνώρισα σαν Κυριάκο και δεν ήξερα ότι είσαι παπάς, σου μίλαγα φιλικά Κυριάκο, 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 οπότε κάποια στιγμή μου λες είμαι ιερέας. Αλλά δεν ήθελε να σε λέω Παπακυριάκο. Διότι έτσι γνωριστήκαμε. Είναι σαν να είμαστε παλιοί φίλοι και ξαφνικά έγινες παπάς. Τι να κάνω τώρα. Όχι, θα μου μιλάς ελεύθερα. Στο ζήτησα από την αρχή να μην αποκαλύψω αυτή την ιδιότητα. Και την εικόνα που την έχει ζωγραφίσει η καπετάνισσα, την έβαλα πίσω για να σε τιμήσω, να έχεις υπόψη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη μου τιμή. Όχι μόνο για τον κύριο που έχεις πίσω και τον βλέπω και είναι ψυχώνη, αλλά και για τη φιλία σου. Γνωριστήκαμε εντελώς τυχαίως μέσα από καλογεράκι, μέσα από ζωγράφου, μέσα από τα φουσκωτά και τα ταξίδια σου και εξελίχθηκε σε μια αμοιβαία και ειλικρινή φιλία. Αυτό θα με πιστεύω. Και το πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και εάν αποφάσισα μετά από 30 χρόνια
να πω μερικά πράγματα που βγαίνουν με πολύ μεγάλη δυσκολία από την ψυχή μου. Είναι όμως αλήθειες και συγκρίματα δεν έχω. Έλα σου πω τώρα, 15 χρόνια είσαι ιερέας εκεί, έτσι. Είμαι 10 χρόνια. 15 χρόνια να βάλεις και... Είσαι δηλαδή ιερέας στον χριστιανικό ναό εκεί, τον Ορθόδοξο της κοινότητας ελληνικής. Ναι, είμαι στο Βάκα, στον Άγιο Γεώργιο, είμαι ιερατικός προϊστάμενος εκεί. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, ο χαρακτήρας ενός ιερέας φιλετείται και από τα προβλήματα που βλέπει στο κοινό του. Και υπάρχουν πάρα πολλά, πίστευσέ με, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, αλλά είναι σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει δυστυχία. Και πολλές φορές η δυστυχία, ίσως είναι ο Σατανάς που βάζει την ουρά του, μπαίνει σε οικογένειες που είναι και οικονομικά ανεξάρτητες. Το πιστεύεις ή όχι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το χρήμα που θα κάνει μια οικογένεια ευτυχισμένη. Αυτό το έχω δει από πρώτο χέρι με ανθρώπους οι οποίοι είχαν φτάσει στα άκρα. Καταλαβαίνεις. Ναι. Δόξα τω Θεώ, έχω μια υπόλοιψη και εάν αυτή η συνέντευξη καθυστέρησε τόσο πολύ να γίνει, παρόλο που σου είχα υποσχεθεί ότι θα γίνει, είναι ότι από τη μία μεριά η ιδιότητά μου σαν ιερέας, αλλά και σαν χαρακτήρας, δεν μου επιτρέπει να εξτομίσω κουβέντες ή λέξεις οι οποίες δεν είναι κάποιο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι και τα σχόλια που έκανε στο διαδίκτυο, είτε στο ηλεκτρόνικα, είτε σε μένα, είτε οπουδήποτε, ήταν τόσο κόσμια που όλοι θα έλεγα απορούσαν. Δηλαδή, ενώ σε βρίζανε, μερικοί λέγανε πράγματα χοντρά εις βάρος σου, δεν καταφέρθηκες άσχημα εναντίον κανενός. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι, και όχι μόνο αυτό, Ιωσήφ, δεν θέλω βέβαια να εμπλεγεί στα γένεια, τα δικά σου είναι καλύτερα. αλλά εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι όταν έβλεπα κάπου την κουβέντα να ξεφεύγει μεταξύ των σχολιαστών με άσχημα δυσίδια, ακόμα και σε οικογενειακό επίπεδο, του έβαζα φρένο. Βρε, παιδιά, λέω. Εδώ έχουμε ένα αντικείμενο και συζητάμε για κάποιο θέμα. Τι δουλειά έχει η οικογένεια, να του βρίσκει. Ναι, σωστό. Και προσπαθούσα να φρενάρω αυτήν την κατάσταση. Όχι μόνο δεν έβρισα που παίρνει τον Πέτρο ή κάποιον άλλον, αλλά όταν έβλεπα μεταξύ των σχολιαστών και ξέφευγαν σε αυτή την ομολογία και σε αυτά τα πράγματα, οπωσδήποτε προσπαθούσα να βάλω κάποιο φρένο. Έλα, και να μην αφήσω τα έλα να σου πω τώρα, έλα να σου πω γιατί εγώ έχω αγωνία. Όσο βλέπω τις κιθάρες πίσω, έχω αγωνία. Λοιπόν, εσύ έκανες το εξής. Συνδύασες πέρα από τη δουλειά σου στα ηλεκτρονικά που την έχεις ας πούμε προς το ΖΙΝ, βέβαια και σαν ιερωμένος προφανώς κάποια αμοιβή παίρνεις, αλλά συνδύασες όμως και τη μουσική και τη συνδύασες μουσική και ιεροσύνη. Δηλαδή έχω δει φωτογραφία σου που υποδέχεσαι με βιολί την ύφη στην εκκλησία και τη τραγουδάς. Σήμερα το πούμε. Σήμερα γάμος γίνεται. Ευχαριστώ να πιάσω το βιολί. Προσπαθήσω να ρωτήσω, επειδή ξέρω ότι είμαι μουσικός και επειδή είχαμε κάνει πολλές βραδιές, αλλά και για την εκκλησία είχαμε κάνει εκκλησιαστικές βραδιές πνευματικού περιεχομένου. Δηλαδή, με κάποιο λόγο, και εγώ το διάφυζα αυτή την βραδιά, ήταν το βιολί και με την κιθάρα σου μέσα σε ύμνους, του οποίου είχαμε ελοποιήσει. Ήταν πάρα πολύ ωραίες αυτές οι βραδιές. Ναι, και έτσι βγήκε με κάπου το όνομα. Ο παπάς μου ήταν βιολί, α πούμε. Ο παπάς μου ήταν. Εάν δεν περίμενε στη σκαλιά τη εκκλησία, τη νύφη, να τη παίξει το σήμερα γάμο, γίνεται. Τι μου έκανε ο παπάς μου, τώρα δεν είναι. Άντε, μετά τη ερωτήσα, για να κάνω το μυστήριο. Δεν μου λες τώρα, εγώ εδώ πέρα γάμο δεν γίνεται, αλλά θα μου παίξει λίγο χατζή. Να σου παίξω, Διασύ, ξέρει ότι. Για μένα, προσωπική μου γνώμη, ο Χατζής είναι αξιέπαινος για πάρα πολλά πράγματα. Είναι βαθιά θρησκευόμενος. Ας μην το εξετάσουμε παραπέρα αυτό. Όχι. Είναι σωστός χαρακτήρας. Δούλεψε πάρα πολύ στη ζωή του, πολύ σκληρά, με μεγάλες αδεξιότητες και έγινε καλλιτέχνης ο οποίος άφησε το στίγμα του στην ελληνική μουσική. Όταν λέω Κώστας Χατζής, σηκώ ότι τύχαμε. Αγαπώ το Θεοδωράκη. Αγαπώ το Σαββόπουλο. Αγαπώ το Θεοδωράκη. Αλλά δεν ξέρω γιατί ο Κώστας Χατζής με χτύπησε τόσο βαθιά στην ψυχή μου. Έλα, παίξε μου λίγο Χατζή τώρα, άστα αυτά. Θα σου πέφτω, άσε με να βγάλω αυτά που έχω μέσα μου, τώρα ομολογούμε. Να τα βγάλεις. Εγώ πρέπει να δείξει την εικόνα του Χριστού δίπλα και νομίζω πως έχω το θεσπό ότι τώρα και κάνω ξυμολόγηση. Άσε λοιπόν να βγάλω από μέσα μου. Θα σου παίξω το Χατζή. Να τα βγάλεις, άντε, πες μου. Κοίταξε, για αυτό σου είπα, μη λάβεις την ιδιότητά μου στη συζήτηση, γιατί δεν θα μας αφήσει αυτή την ελευθερία να μιλάμε σαν φίλο προς φίλο.
όπως μιλάω σε τη γυναίκα. Άκουσε, δεν έχω να φοβηθώ και να ντραπώ για τίποτα. Ξέρεις πάρα πολύ καλά πόσο σε εκτιμώ και σαν άνθρωπο και σαν ιερέα και σαν μουσικό. Τέλος. Δεν θα δώσω εξηγήσεις σε κανέναν. Τέλος. Έτσι, σε καλά. Και θέλω σε αυτό το επίπεδο της συζήτησης, όπως με δείξατε, να την κλείσουμε κιόλας. Τι ήθελα να πω και θα πιάσω την κιθάρα. Όταν πήγαινα στο Οδείο και μάθαινα κλασική κιθάρα, ο Χατζής έπαιζε διάφορες βουάτες στο Σκορπιό, πήγαινα λοιπόν εκεί πέρα με τα φιλαράκια μου και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος που έπαιζε το όργανο και ειδικά το δεξί του χέρι. Που ακόμα και τώρα σε αυτή την ηλικία δεν τον βλέπω σε κάποιες εκπομπές που τον κάνουν, δεν έχουν χάσει αυτή την νεανική. Σπιρτάδα. Ναι, δηλαδή τα δάχτυλά του ήταν και είναι σαν σφυράκια. Δηλαδή το δεξί του χέρι του Χατζή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και παραπολιόμουν, τώρα για σπουδάσει καλό μου. Μα αυτός βράσει τον αυτόν, εσύ είσαι άλλος, ο κάθε ένας είναι μια μονάδα. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον Χατζή με σένα ή οποιοδήποτε άλλον. Εσύ θα κάνεις αυτό που είσαι, είσαι ο Κυριάκος, πρέπει να μάθεις να παίρνεις έτσι. Τελείως, σύμφωνα με το χάρισμα που σου έδωσε ο Θεός και τη βιολογία σου. Αν η χούφτα έχει ο Χατζής και με την πλάση από τη δικιά μου και άλλη εγώ. Δεν μπορεί να πιάσει τα κομπανιεβέντα όπως θα πιάνει εκείνος, μπορεί να πιάνει με διαφορετικό τρόπο. Ναι, το κλασικό. Τέλος πάντων, αυτή είναι η ιστορία και θα πιάσουμε την κιθάρα έτσι να σου πω. Γιατί θέλω έτσι να κλείσουμε για να σε θυμούνται, να σε θυμούνται έτσι όσοι θα βρουν αυτή τη συνέντευξη και όχι όπως ξεκίνησε που ήταν πικρή. Ήταν πικρό το ξεκίνημα. Θέλω το τελείωμα να είναι γλυκό, να μείνει μια γλυκιά ανάμνηση. Και να προσέχουμε σαν λαός να μην παρασυρώμαστε, να μην είμαστε ευκολόπιστοι πάνω στη δυσκολία μας και στη δυστυχία μας. Δεν κάνω μάθημα σε κανέναν. Μπορεί και εγώ να την πατήσω κάποια στιγμή. Επάνω στην απελπισία μου που δεν βλέπω στον ήλιο μοίρα, μπορώ να πιστέψω διάφορα. Αλλά ας μην είμαστε τόσο ευκολόπιστοι και σε υπερβολές. Αυτό θέλω να πω. Και κυρίως εσύ χωρίς αποδείξεις. Και χωρίς αποδείξεις, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν. Χωρίς αποδείξεις. Πάμε, Χατζή, να σε δω. Όχι, γιατί ξέρω ότι παίζεις καλά, γι' αυτό θέλω να σε ακούσω, έλα. Εντάξει, εσύ. Το πρώτο είναι το «Γκρεμισμένα σπίτια» σε μουσική Μαρκόπουλου. Κώστας Περιάλης στο στίχο, ένα από τα πρώτα τραγούδια που έλεγε ο Κώστας Χατζής και είχε γραφτεί για την ανάγκη της ταινίας «Το κορίτσι με το κορδελάκι». «Γκρεμισμένα σπίτια» λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι της τριλογίας. Το αφιερώνω σε όλους τους ευκολόπιστους. Το κρεμίζω σπίτια, ναι. Βάζω το χέρι στη τσέπη, ναι. Γιατί πίστεψαν, χωρίς να έχουμε αποδείξεις. Το δεύτερο τραγουδάκι της τριλογίας αυτής είναι το γνωστό ως Σταρδής. Αυτό το αφιερώνω σε σένα, Ιωσή. Με όλη μου την αγάπη. Διότι ξέρω την αγάπη που έχεις για την γαλάζια ερωμένη σου, με τα ταξίδια σου, με τα μισκοτά, με τις περιπέτειές σου, που πολλές φορές, όλες τις φορές, τουλάχιστον αυτοί που σε ακολουθούν, ζουν μαζί σου αυτές τις περιπέτειες. Όσο αντισυμπώ, το δεύτερο τραγουδάκι και το τρίτο είναι ο καθενές. Είναι αυτοί οι τρεις, οι οποίοι δεν συμμετείχαν. Δεν συμμετέχουν στον πόλο του κόσμου και εμείς είμαστε στον καθένα που δεν το τραγούδι. Αυτό θα σας πω το τρίτο. Και το αφιερώνω στη Αδρία. Είναι ο ζωγράφος. Γιάννης Φιλιόπουλος. Μάνης Κιανταφυλόπουλος. Είναι σε ένα καθενέ. Τραγουδούν, πίνουν και δεν βλέπουν έξω το τι συμβαίνει. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Αφιέρωση λοιπόν. Πώς θα σκαθείς. Thank you.
Ας σου πω ένα ευχαριστώ σκέτο, είναι πάρα πολύ μικρό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, για άλλη μια φορά με συγκίνησες. Με έκανες κάποτε, που με έβγαλες στο ραδιόφωνο της Νότιας Αφρικής και έκλαιγα. Συγκρατήθηκα αυτή τη φορά, γι' αυτό τραγούδησα μαζί σου λίγο, για να μην μου φύγουν τα ζουμιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και με τιμά η φιλία σου. Είμαστε μακριά, αλλά μέσω του Skype επικοινωνούμε συχνά και αυτό κάτι είναι. Να ξέρεις ένα πράγμα. Πως ό,τι καλό έχουμε μέσα μας και δίνουμε κάτι χαρά στον άνθρωπό μας, πρέπει να το βγάζουμε. Να το βγάζουμε, να το δίνουμε απλόχερα, χωρίς την εμπεδέλεια. Χωρίς να βλέπουμε το τι θα μας φέρει αυτό που θα προσφέρουμε. Και ένα τραγούδι έτσι, ένα χαμόγελο πολλές φορές, είναι τόσο δυνατά φάρμακα για την ψυχή ενός ανθρώπου, η οποία μπορεί να θεραπεύσει εκεί που δεν μπορούν φάρμακα μετά από χιλιάδες ή δεκάδες χρόνια ερευνών στα εργαστήρια. Αυτό ήταν. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παπακυριάκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι πάντα καλά, να τραγουδάς, να έχεις το ποίμνιό σου εκεί, να το αγαπάς και να σε αγαπάνε.
και να, να φυλάς, γιατί και εσύ φυλάς θερμοπύλες εκεί στην Νότια Αφρική. Ελληνικές θερμοπύλες φυλάς. Προσπαθώ, είναι δύσκολο όμως. Έτσι. Γενιά με τη γενιά, κάνετε γλώσσα, κάνετε πάρα πολλά πράγματα και χρειάζεται πάρα, πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για τους Ελληνίους, τους δασκάλους, τους ανθρώπους που είναι. Που χειρίζονται τέλος πάντων τις τύχες της διόρυνσης του Ελληνισμού. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάλι. Και καλή σου, και καλή σου νύχτα. Καλή σου νύχτα, Ρέωση. Ονειρα γλυκά. Ονειρα γλυκά.